Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην ΕΡΤ, στο debate των πολιτικών αρχηγών. Έχουν περάσει 8 χρόνια από την τελευταία τηλεμαχία και η δημόσια τηλεόραση φιλοξενεί απόψε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, ακριβώς 10 μέρες πριν τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Ένα debate ήδη πολύ συζητημένο, το οποίο ανεξάρτητα από τις όποιες επιφυλάξεις μπορεί να διατυπώνονται για τους κανόνες διεξαγωγής του, δεν πάβει να αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές της προεκλογικής περίοδου. Καλωσορίζω στο στούντιο της ΕΡΤ τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίπρα. Τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη. Καλησπέρα, κύριε Ανδρουλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κουβαρά. Τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Κύριε Γραμματέα, καλησπέρα σας. Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Κουδάρα. Καλησπέρα, κύριε Βελόπουλο. Και τον Γραμματέα και Επικεφαλής του Μέρα 25, κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Κουβαρά. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρουφάκη. Σήμερα, όπως βλέπετε, είναι πιο κοντά ο ένας τον άλλον, τουλάχιστον χωροταξικά, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές θέσεις που εκφράζουν και φαντάζομαι θα εκφράσουν και απόψε. Υποδέχομαι επίσης με μεγάλη χαρά τους εκλεκτούς συναδέλφους που μας τιμούν με την παρουσία τους στην ΕΡΤ και θα υποβάλουν τις ερωτήσεις στους πολιτικούς αρχηγούς. Σας τους παρουσιάσω όπως κάθονται, με αλφαβητική σειρά. Η Μάρα Ζαχαρέα από τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε την ΕΡΤ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Η Σία Κοσιόνι από την τηλεόραση του Sky. Καλησπέρα, κυρία Κοσιόνι. Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία. Όλα είναι έξοχα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης. Καλησπέρα σας. Όλα είναι υπέροχα. Αντένα. Όλα υπέροχα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ο Αντώνης Ρόιτερ από τον Αλφα, από την τηλεόραση του Αλφα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, κύριε Ρόιτερ. Ο Παναγιώτης Στάθης από το Open. Καλησπέρα κύριε καλά. Στάθη. Και η Ράνια Τζίμα από το Μέγκα. Καλησπέρα, κυρία Τζίμα. Καλησπέρα και από η Ράνια Τζίμα, όπως ακούτε, έχει ένα πρόβλημα λίγο στη φωνή της, είναι λίγο βραχνιασμένη, αλλά όλα αντιμετωπίζονται. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα σας παρουσιάσω εν συντομία τους κανόνες της απόψινής τηλεμαχίας, επισημένοντας εξ αρχής ότι είναι οι κανόνες που συμφωνήθηκαν και αποφασίστηκαν από τη Διακομματική Επιτροπή. Γι' αυτό και θα παρακαλέσω όλους, πολιτικούς και δημοσιογράφους, να κινηθούμε μέσα στο πλαίσιο αυτών των κανόνων, τους οποίους έχουμε όλοι αποδεχθεί μετέχοντας σε αυτό το debate. Οι ενότητες είναι έξι. Πρώτη ενότητα, οικονομία, ανάπτυξη, απασχόληση. Δεύτερη ενότητα, εξωτερική πολιτική και άμυνα. Τρίτη, κράτος, θεσμοί και διαφάνεια. Τέταρτη, υγεία, παιδεία, κοινωνικό κράτος. Πέμπτη, ενέργεια, περιβάλλον. Έκτη, νέα γενιά. Σε κάθε ενότητα, κάθε δημοσιογράφος απευθύνει μία ερώτηση σε έναν από τους πολιτικούς αρχηγούς, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, και έχει και δικαίωμα για μία follow-up ερώτηση στον ίδιο αρχηγό, διάρκειας 15 δευτερολέπτων. Η κάθε απάντηση πολιτικού αρχηγού στη βασική ερώτηση έχει μέγιστη διάρκεια 1,5 λεπτό και κάθε follow-up 45 δευτερόλεπτα. Στο τέλος του debate, και αφού ολοκληρωθούν οι 6 κύκλοι των ερωτήσεων, κάθε πολιτικός έχει στη διάθεσή του 3 λεπτά για ένα καταληκτικό σχόλιο. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους σας να τηρήσετε τα χρονικά όρια και πιστεύω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό στις επόμενες 3 ώρες να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθήσουν μια συζήτηση ουσίας που ελπίζω και εύχομαι να βγάλει και ειδήσεις. Τώρα, η σειρά με την οποία θα υποβληθούν οι ερωτήσεις προέκυψε από κλήρωση την οποία κάναμε με τους καλούς συναδέλφους εδώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ενότητα, οικονομία, ανάπτυξη, απασχόληση. Η Σία Κοσιόνι από το Sky θα απευθύνει την πρώτη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουβαρά. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Η τιμή του φυσικού αερίου από τον Δεκέμβριο είναι κάτω από τα 100 ευρώ και έχει φτάσει το τελευταίο δίμηνο κάτω από τα 40 ευρώ. Στο ίδιο διάστημα, ο πληθωρισμός πέφτει, αλλά οι τιμές των τροφίμων συνεχίζουν να αυξάνονται και μάλιστα με διψήφια ποσοστά. Σημερινά στοιχεία της Ελστάτ, βουτιά του πληθωρισμού σε χαμηλό 18 μηνών στο 3%, τα τρόφιμα στο σύν 11,4%. Κοιτώντας πίσω, σας ρωτώ τι θα κάνατε διαφορετικά και τι προτίθεστε να κάνετε αν σας εμπιστευτεί ξανά ο ελληνικός λαός, ώστε οι τιμές να πέσουν. Κύριε Κοσιόνι, το πρόβλημα του πληθωρισμού είναι παγκόσμιο. Είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλά νοικοκυριά τα οποία πιέζονται, κυρίως από τις αυξημένες τιμές των τροφίμων. Σωστά επισημάνατε ότι ο πληθωρισμός πέφτει πια και στη χώρα μας. Έχουμε τον 5ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Όμως τα τρόφιμα, οι τιμές ακόμα παραμένουν υψηλές. Τρεις τρόποι παρέμβασης, τους οποίους εμείς υιοθετήσαμε αυτά τα χρόνια και τους οποίους προτιθέμεθα να συνεχίσουμε. Πρώτον, μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές. Αυτό υπηρετεί το καλάθι του νοικοκυριού και περισσότερος ανταγωνισμός, ώστε να μπορούν οι πολίτες και οι καταναλωτές να συγκρίνουν
πιο εύκολα κυρίως τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Δεύτερον, έκτακτη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται. Θυμίζω ότι το Market Pass είναι ένας δοκιμασμένος μηχανισμός ο οποίος στηρίζει τα νοικοκυριά με ένα ποσό της τάξης του 10% ως ποσοστό των μηνιαίων δαπανών τους. Είναι μια σημαντική στήριξη, μάλιστα ένα ποσό το οποίο προήλθε από την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων, αλλά το σημαντικότερο, μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στο διαθέσιμο εισόδημα, συνέχιση της πολιτικής μείωσης των φόρων και το σημαντικότερο, αύξηση των μισθών. Είναι η κεντρική μου δέσμευση για την δεύτερη τετραετία. Ο κατώτος μισθός να πάει στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός να πάει στα 1500 ευρώ. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με περισσότερες επενδύσεις, με αποκλιμάκωση της ανεργίας, με δημιουργία καλύτερων θέσεων απασχόλησης. Και τονίζω ότι αυτές οι αυξήσεις είναι μόνιμες. Ο πληθυσμός θα πέσει, αλλά οι αυξήσεις θα είναι μαζί μας για πάντα. Μάλιστα. Σία Κοσιόνι, μπορείς να έχεις μια follow-up ερώτηση όπως όλοι άλλωστε, οπότε δεν χρειάζεται κάθε φορά να παρεμβαίνω. Κάνετε okay, κατευθείαν ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση. Ας πούμε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι γίνεστε κυβέρνηση. Τα τρόφιμα όμως συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Το Market Pass τελειώνει μετά τις εκλογές, εκτός αν έχετε να μας δώσετε κάποια είδηση. Το ΦΠΑ θα τον δείτε κάποια στιγμή, στα επόμενα δύο χρόνια, είπατε. Τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι στενά. Μηχανισμοί ελέγχου, φαντάζομαι, οι ίδιοι θα είναι, άρα. Τι, υπομονή λέτε στους πολίτες μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που περιγράφει. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι οι τιμές και των τροφίμων θα βαίνουν μειούμενες, γιατί πιστεύω ότι και ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα αναφερθήκατε στο Market Pass, είναι ένα δοκιμασμένο εργαλείο και εφόσον κρίνουμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε πιεστικό πρόβλημα στις τιμές του σούπερ μάρκετ, θα ήμουν διατεθειμένος στα πλαίσια των δημοσιονομικών κανόνων τους οποίους πρέπει να τηρήσουμε, να συζητήσω μια επέκτασή του και για το δεύτερο εξάμεινο του τρέχοντος έτους. Μια τελευταία κουβέντα για το ΦΠΑ. Όπου δοκιμάστηκαν μειώσεις του ΦΠΑ, δεν είχαν αποτέλεσμα στη μείωση των τιμών. Μειώσαμε το ΦΠΑ στον καφέ. Εδώ, στα σινεμά, οι τιμές έμειναν σταθερές. Μεγάλο δημοσιονομικό κόστος για τον προϋπολογισμό, χωρίς ουσιαστικό όφελος για τον καταναλωτή. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Ρόιτερ τώρα θα απευθύνει ερώτημα στον κύριο Τσίπρα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας πριν από λίγες ημέρες και φαντάζομαι περιμένατε ότι η Νέα Δημοκρατία θα εστιάσει στο κόστος του. Στη ΔΕΘ μας είχατε παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ετήσιου κόστους 5,5 δις. Από τότε έχετε προσθέσει ακόμη 15 μέτρα ελάφρυνσης. Μας λέτε ότι το πρόγραμμά σας είναι και πάλι κοντά στα 5,5 δις το χρόνο. Θέλω να ρωτήσω πόσο δύσκολο θα ήταν να κάνετε μια πραγματικά αναλυτική κοστολόγηση μέτρο-μέτρο και να μας την παρουσιάσετε. Στην ταβέρνα πάει κανείς για παράδειγμα και ο λογαριασμός πρέπει να έχει δίπλα το φαγητό και το κόστος. Υπάρχει και ο άλλος ταβερνιάρης που σου λέει ένα ποσό στα αυτή φεύγοντας, δεν σου δίνει λογαριασμό και φαντάζομαι ούτε εσείς το προτιμάτε αυτό. Κύριε Σρόιτερ, το πρόγραμμά μας είναι απόλυτα κοστολογημένο, ρεαλιστικό και κυρίως απαντάει στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Η κοστολόγηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αρχή 25 δις, μετά 45, μετά 80, μετά 70, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές θα το φτάσει στα 180. Εμείς από την πρώτη στιγμή δώσαμε αναλυτική κοστολόγηση στο πρόγραμμα. Όμως μην ξεχνάτε ότι πέρα από το κόστος κάθε δαπάνης, την οποία προϋπολογίζεις, όπως για παράδειγμα την ανάγκη να αυξήσουμε τους μισθούς στους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν να πάρουν αύξηση 14 χρόνια, ή να δώσουμε τη 13η σύνταξη, την οποία την είχαμε θεσπίσει και την κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης. Πέρα λοιπόν από το κόστος των δαπανών, υπάρχουν και έσοδα. Υπάρχουν και έσοδα από την φορολόγηση των υπερκερδών. Διότι τούτη την ώρα που το μέσο ελληνικό νοικοκυριό δεν μπορεί να βγάλει την τρίτη εβδομάδα του μήνα και εξαντλείται το εισόδημα, 15 εισηγμένες στο χρηματιστήριο μεγάλες επιχειρήσεις έχουν κέρδη ρεκόρ κερδοφορίας 20ετίας, με πάνω από 1 δισεκατομμύριο καθεμιά. Ναι, λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα, θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη. Θα κοστίσει στα funds που δεν θα πάρουν τα σπίτια των ανθρώπων έχοντας αγοράσει στο 15, στο 25% την αξία του δανείου και να πάρουν στο 90-95. Θα κοστίσει σε όλους όσους βγάζουν δισεκατομμύρια την περίοδο της κρίσης. Θα ωφελήσει όμως τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Μάλιστα. Να πω ότι αναλυτική κοστολόγηση δεν δώσατε, κύριε Πρόεδρε. Ένα νούμερο δώσατε, ένα συνολικό νούμερο. Δεσμεύεστε λοιπόν για αύξηση κατώτατου μισθού, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση ΦΠΑ, αύξηση φορολογήτου, ρύθμιση ιδιωτικού χρέους. Όχι πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, φρένο στα funds και αρκετά ακόμη. Νομίζω τα λέω σωστά, μόνο που διαβάζω το πρόγραμμα του 2015. Κύριε Πρόεδρε, 8 χρόνια μετά, τα ίδια λέμε. Κύριε Σρόιτερ, δώσαμε αναλυτική κοστολόγηση.
Και νομίζω, γιατί επανέρχεστε σε αυτό το ερώτημα ξανά και ξανά, ότι ήρθε η ώρα να πούμε κάποιες αλήθειες στον ελληνικό λαό. Είναι ντροπή. Αυτοί οι οποίοι έχουν δώσει 10 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, να μας λένε πού θα βρείτε να δώσετε αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους και συντάκτους συνταξιούχους. Είναι ντροπή αυτοί οι οποίοι έχουν δώσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια το τελευταίο 1,5 χρόνο σε επιδοτήσεις για να κρατάνε ψηλά τις τιμές οι ενεργειακές εταιρείες, να μας λένε πού θα βρείτε τα λεφτά για να δώσετε στον πρωτοδιοριζόμενο γιατρό μισθό 2.000 ευρώ. Αν δεν αποφασίσουμε να κάνουμε αυτές τις μεγάλες τομές, σε 4 χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει μέσα τάξη, κύριε Σρόιτερ. Πάμε τώρα στον κύριο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος θα ρωτήσει τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, διάβαζα το οικονομικό σας πρόγραμμα και βλέπω ότι υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις, αλλά και κάποιες συγκλίσεις με το πρόγραμμα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, προσέθεσε κάποια επιπλέον μέτρα εχθές ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη για τη μείωση του ΦΠΑ. Αν το άθροισμα των βουλευτών σας στην εκλογική κάλπη της 21ης Μαΐου μας δίνει 151 βουλευτές και υπάρχει οικονομική σύγκληση, εσείς είστε διατεθειμένος να υποχωρήσετε από το βέτο που βάζετε για το πρόσωπο των άλλων δύο υποψήφιων πρωθυπουργών, εφόσον και τα δύο κόμματα επιμένουν ότι θα παραμείνουν οι ίδιοι υποψήφιοι πρωθυπουργοί, για να δώσετε λύση και να μην πάμε σε δεύτερες εκλογές? Κύριε Στάθη, στόχος μας είναι να υπάρχει σταθερότητα, αλλά με προοπτική. Όχι σταθερότητα με παρακμή και συνεχώς νέες δημοσιονομικές περιπέτειες. Γι' αυτό το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο. Όμως το βέτο που βάζω δεν είναι προσωπικό. Μιλάμε για πρόσωπα που έχουν εκριθεί και τα ίδια και οι πολιτικές του. Δηλαδή το να λες συσάχθεια και κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και σήμερα δισεκατομμύρια δάνεια να είναι στα φαντς και να εκβιάζουν χιλιάδες δανειολήπτες, ή να λες ότι θα φτιάξω ισχυρούς θεσμούς και να έχεις φτιάξει ένα παρακράτος υποκλοπών να προστατεύεις από τη δικαιοσύνη το περιβάλλον σου. Όλα αυτά δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε μια νέα εποχή. Εγώ λοιπόν, επειδή υπηρετώ αυτή τη νέα εποχή, έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει βάση σε συγκεκριμένα κομμάτια της ελληνικής οικονομίας. Και προς αυτά μιλώ και για προγραμματικές συγκλίσεις. Ιδιωτικό χρέος. Όπως το 2010, να υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Εμείς το πετύχαμε την πιο δύσκολη στιγμή διαπραγμάτευση με την Τρόικα. 120 δόσεις για όλους και όχι κορδίας της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα, όποιος τηρεί τις δόσεις, 30% μείωση του κεφαλαίου. Στην οικονομία, εμείς λέμε συγκεκριμένα πράγματα για τις συντάξεις. Συντάξεις χειρίας, συντάξεις αναπηρίας, αποκατάσταση των αδικιών. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους 350.000. Και βέβαια, εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί η προσωπική διαφορά από 1η-1η του 2024. Όλα αυτά τα τρία μέτρα μαζί είναι 1,1 δισεκατομμύριο. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, η οικονομία έχει σχέση και με την σταθερότητα. Το ΠΑΣΟ ήταν πάντα παράγον σταθερότητας, θα έλεγα, στη χώρα. Δεν φοβάστε πως χαρακτηριστείτε παράγονα κυβερνησίας και μάλιστα, εάν πάμε σε δεύτερες εκλογές, να ουσιαστικά να συρρυκνωθούν τα ποσοστά του κόμματός σας ανάμεσα από την πόλη, ώστε προκαλέσουν μια μεγαλύτερη κομματική αντίπαλη? Ο αγώνας μου και ο αγώνας της παράταξής μας είναι για να βελτιωθεί η ζωή του ελληνικού λαού. Και σας είπα, ναι στη σταθερότητα, όχι στη στασιμότητα και την παρακμή που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Και οικονομικά και θεσμικά. Βλέπετε, έχουμε μπει στο κέντρο και μια θεσμική παρακμή τους τελευταίους μήνες. Επειδή όμως θέλω να ολοκληρώσω το θέμα του προγράμματος της οικονομίας, γιατί αυτό είναι το επίδικο της ερώτησης αυτής, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με τις φορολογικές αδικίες. Και αυτό θα είναι ένα κομμάτι των προγραμματικών μας συγκλήσεων. Εμείς τι λέμε? Όχι αφορολόγητο μέχρι 4,8 εκατομμύρια στις γονικές παροχές, μια χρεοκοπημένη Ελλάδα, μέχρι 400.000. Δεν μπορεί οι πλούσιοι να καπηλεύονται τους κόπους και τις θυσίες των πιο αδύναμων Ελλήνων. Και βέβαια φορολογικά κίνητρα στα νέα ζευγάρια για να κάνουν παιδιά. Εμείς έχουμε ένα φορολογικό πρόγραμμα το οποίο δίνει βάση στην αντιμετώπιση των γενικών ανισοτήτων. Μάλιστα. Και όχι να χαϊδεύει τους ισχυρούς. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα ρωτήσει τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα. Κύριε Γενικέ, η ανεργία, οι μισθοί, οι καλές και σωστές εργασιακές σχέσεις για να μπορούν να ζουν αξιοπρέπεια οι πολίτες μας, συμπολίτες μας, η ακρίβεια που αποτελεί μια διαρκώς αυξανόμενη μάστιγα και μια οικονομία που δεν θα δημιουργεί ασφιχτική πίεση
με έμεσους και άμεσους φόρους είναι προφανώς το ζητούμενο. Με βάση όμως ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα εξασφαλίζει αυτά τα αποτελέσματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει στο πρόγραμμά του ένα τέτοιο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που δεν θα απομονώνει όμως τη χώρα από το παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό γίνεσθε. Νομίζω, κύριε Παπαδάκη, ότι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ένα τέτοιο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο είναι ρεαλιστικό και μοναδικά εφαρμόσιμο, αν το δούμε από τη σκοπιά της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Όλα τα άλλα κόμματα στα προγράμματά τους μιλάνε για τα ματωμένα πλεονάσματα, για τους δημοσιονομικούς στόχους της ευρωπαϊκής εποπτείας, μιλούν για όλα αυτά που προϋποθέτουν τουλάχιστον 350 άμεσα προαπαιτούμενα για όποια κυβέρνηση βγει την επόμενη μέρα. Και μιλάμε για αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που θα γονατίσουν ξανά τον ελληνικό λαό που είναι γονατισμένος μια δεκαετία και βάλε τώρα. Και φυσικά εδώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καταθέσει προτάσεις και για άμεσα προβλήματα που αφορούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τον κατώτερο μισθό, μια σειρά ζητήματα των φόρων, της φορολογικής μεταρρύθμισης κλπ, τα οποία άλλα κόμματα και δυστυχώς κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν συζητώ για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα ψήφισαν στη Βουλή, τα αγνόησαν, ενώ είναι πραγματικά φιλολαϊκά προγράμματα. Ενώ, για παράδειγμα, η αξιωματική αντιπολίτευση ή άλλα κόμματα ψήφισαν το 50% των νομοσχεδίων της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, εν τούτης νόμους ενάντια στη φορολογία, τη φορολογιστία του λαού, για αύξηση του κατώτερου μισθού, για αύξηση, για επαναδιαπραγμάτευση με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν ψηφίστηκαν, ενώ θα μπορούσαν. Κύριε Γενικέ, οι ιδεολογικοί σας αντίπαλοι σας κατηγορούν για δογματισμό. Λένε επίσης ότι όλα αυτά που λέτε ακούγονται ευχάριστα, αλλά είναι ανεφάρμοστα. Τι τους απαντάτε? Ανεφάρμοστα είναι για όσους υπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο. Ανεφάρμοστα δεν είναι όταν υπηρετεί τους παραγωγούς του πλούτου, τον ελληνικό λαό. Ανεφάρμοστο, για παράδειγμα, δεν είναι σήμερα να φορολογείται το 95% τα φορολογικά έσοδα να προέρχονται κατά 95% από τον εργαζόμενο λαό, από τα φτωχά στρώματα, και το 5% μόνο να προέρχεται από το μεγάλο κεφάλαιο, από τους λίγους. Αυτό είναι ανεφάρμοστο, διότι υποτάσσεται ακριβώς σε αυτές τις διεθνείς συμμαχίες που υπονοήσατε πριν, στις οποίες βρίσκεται η χώρα μας. Την Ευρωπαϊκή δηλαδή Ένωση, με τα ματωμένα πλεονάσματα, το Ταμείο Ανάκαμψης, τα συνεχή χρέη, γιατί μιλάμε για χρέη που πρέπει να πληρώνει ο ελληνικός λαός και τα πληρώνει πάλι από την τσέπη του, και βεβαίως το ΝΑΤΟ με τους τεράστιους εξοπλισμούς. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην κυρία Ράνια Τζίμα για να ρωτήσει τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πάω σε μια συζήτηση που είναι πολύ της μόδας τις τελευταίες μέρες και δεν είναι άλλη από εκείνη, για τα παράλληλα νομίσματα. Είναι μαζί μας εδώ δύο πολιτικοί αρχηγοί που είτε στο πρόσφατο παρελθόν είτε στο απότερο έχουν πει ότι το νόμισμα δεν είναι ταμπού, το νόμισμα δεν είναι φετίχ. Είδα όμως ότι και εσείς στο δικό σας πρόγραμμα προτείνετε όχι ένα, παρακαλώ, δύο νομίσματα εναλλακτικά. Ένα φορολογικό και ένα ιδιωτικό. Συμφωνείτε με τον κύριο Βαρουφάκη ότι μια χώρα οφείλει να έχει plan B για το νόμισμά της? Κάθε σοβαρή χώρα που θέλει πραγματικά να ανταπεξέλθει σε μια δυσκολία και σε μια συγκυρία η οποία μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην Ευρωζώνη, πρέπει να έχει plan B. Δεν μπορεί να μην έχει plan B. Και ας το λέω σαν επιχειρηματίας ο οποίος ασχολείται με το επιχειρήν. Αν δεν έχω plan B στις επιχειρήσεις μου, σημαίνει πολύ απλά δεν είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω την καταιγίδα που μπορεί να έρθει. Mm-hmm. Όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία έχουν plan B. Αλλά εγώ ακούω μια πλειοδοσία από όλους και δεν μου λένε που θα βρουν τα λεφτά. Εγώ περίμενα να μου πούν οι αρχηγοί των κομμάτων η παροχολογία αυτή που μπορεί να εδραστεί. Εμείς λέμε ένα απλό πράγμα. Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Δεν μπορείς να έχεις 75% υπηρεσίες στην Ελλάδα, 9% πρωτογενή τομέα. Επίσης, αλλαγή του φορολογικού σου μοντέλου. Τι λέμε? 15% flat, οριζόντιος φόρος σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Έτσι πατάς τη φοροδιαφυγή, έτσι εισπράττεις έσοδα, όπως κάνουν οι Αμερικανοί. Αλλά αν σε πιάσω να φοροδιαφεύγεις, θα πας φυλακή. Είναι μερικά πράγματα που κάποια στιγμή θα τα δούμε από τη ματιά του επιχειρηματία. Και σου μιλώ σαν επιχειρηματίας και όχι σαν πολιτικός αρχηγός. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τα κόκκινα δάνεια έχει ονοματεπώνυμο. 2003 Πασόκ, 2015, 2016, 2017 και λίγο πριν Πασόκ Νέα Δημοκρατία,
και 2019 ηλεκτρονική πληρεσιασμή και πριν, ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν μπορείς σήμερα να λες για διαγραφή κόκκινων δανείων όταν εσύ ο Υφυπουργός Αυτοργός. Άρα, κύριε Πρόεδρε, πρώτον κρατάω ότι όντως προτείνετε δύο νομίσματα κι εσείς και ότι συμφωνείτε ότι χρειάζεται μια εναλλακτική. Και δεύτερον, επειδή μιλήσατε για αλλαγή του μοντέλου, έχετε προτείνει, έχετε πει ότι θα βρείτε ένα δις από την κατάργηση των ανεξάρτητων αρχών. Ένα δις βρίσκεται με πολλά οικονομικά μείγματα, με πάρα πολλούς τρόπους. Τι είδος δημοκρατία όμως προτείνετε στους πολίτες όταν τους λέτε να βρούμε ένα δις, αλλά να καταργήσουμε αυτό το πλέγμα προστασίας για εσάς? Πρώτον, επαναλαμβάνω, η λύση, η δεύτερη που λέτε εσείς, δεν έχει να κάνει με ένα παράλληλο νόμισμα. Είναι μια λύση που πρέπει να έχεις ως εναλλακτική σου πρόταση, αν συμβεί το μοιραίο στην Ευρωζώνη. Βλέπουμε τι συμβαίνει με τις οικονομίες της Ευρώπης. Αν ξαφνικά καταρρεύσει, δεν πρέπει ο ηγέτης της χώρας να έχει ένα πλαν B. Αυτό λέω εμείς. Δεύτερον, όσο για το να δεις, αν δείτε πώς βολεύονται και πώς διορίζονται οι ανεξάρτητες αρχές αναξιοκρατικά και τις διορίζουν κομματάρχες, θα καταλάβετε ότι αυτό το να δεις βρίσκεται αμέσως. Τόσο μας κοστίζουν οι ανεξάρτητες αρχές. Μαζί με τους μετακλητούς του Μεγάρου Μαξίμου και τους μετακλητούς που διορίστηκαν στα διάφορα υπουργεία, οι οποίοι κοστίζουν ένα δις. Το ένα δις, αν το επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, σου δίνει υπεραξία 1:7. Άρα λοιπόν το ένα θα μου γίνει 7 δισεκατομμύρια και μπορώ να μοιράσω και μισθούς και αυξήσεις και συντάξεις και να φάει επιτέλους τους ομοιοέλληνας. Λοιπόν, η σειρά τώρα της κυρίας Ζαχαρέα για να ρωτήσει τον κύριο Βαρουφάκη. Κύριε Γραμματέα, σε συνέντευξή σας στο Voria.gr δηλώσατε πως δεν είναι στόχος μας η έξοδος από το ευρώ, αλλά δεν θα θυσιάσουμε τη βιωσιμότητα του τόπου για οποιοδήποτε νόμισμα. Αυτή είναι μία άποψη που σε μία ενδεχόμενη κυβέρνηση κομμάτων της αριστεράς θα μπορούσε να ήταν κοινή συνισταμένη. Αυτή είναι μία άποψη που θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουν όλοι. Υπάρχει κάποιος μεταξύ μας εδώ, σε αυτή την αίθουσα, που θεωρούμε ότι το νόμισμα πρέπει να το εξυπηρετούν οι άνθρωποι και όχι το νόμισμα τους ανθρώπους? Εμείς θεωρούμε ότι ήταν λάθος η είσοδος στο ευρώ, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε το μεγάλο κόστος της εξόδου. Γι' αυτό δεν έχουμε πρόθεση. Θεωρούμε ότι θα ήταν μεγάλο το κόστος εξόδου από το ευρώ. Και επιτρέψτε μου, κυρία Τζίμα, να αναφερθώ και σε εσάς. Μια στοιχειώδης δημοσιογραφική έρευνα θα έδειχνε ότι το σύστημα Δήμητρα, το οποίο συζητιέται πάρα πολύ αυτές τις εβδομάδες, συνήθως χωρίς εμάς, δεν αφορά νόμισμα. Αφορά ένα σύστημα πληρωμών. Είναι σαν να κατηγορείτε τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Πιερακάκη, ότι το Fuel Pass ή το Market Pass είναι σε πιερακάκηδες ή σε άλλο νόμισμα, σε ευρώ είναι. Αλλά κυρία Ζαχαρέα, να επιστρέψω στο δικό σας ερώτημα. Επιτρέψτε μου, ακούγοντας τους συναδέλφους, τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, ένιωσα ένα ντεζαβού, σαν να είμαι στο 2009. Μία οικονομία της οποίας τα θεμέλια ουσιαστικά είναι υποκατάρρευση. Μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και τότε, η οποία μιλούσε για θωρακισμένη οικονομία, ότι όλα πηγαίνουν όσο καλύτερα θα μπορούσαν να πάνε. Μία αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, κεντροαριστερά, ριζοσπαστικό κέντρο, πείτε το όπως θέλετε, που ουσιαστικά λέει ότι υπάρχουν λεφτά. Η χώρα μας βαδίζει σε ένα ναρκοπέδιο της διεθνούς οικονομίας, χωρίς άμυνες απέναντι σε αυτό που έρχεται. Όπως έχετε δηλώσει στο παρελθόν, κύριε Γραμματέα, η ανάλυσή σας για το παράλληλο νόμισμα οδήγησε και στην αξιοποίησή σας στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο κύριος Τσακαλώτος τον Μάρτιο στη δική του μελέτη κατέθεσε την δική του άποψη για τα τοπικά νομίσματα. Πρόκειται για σχέδια που λειτουργούν συμπληρωματικά ή είναι παρεμφερή? Νόμιζα ότι μόλις σας εξήγησα και σε εσάς και στην κυρία Τζίμα και στους υπόλοιπους ότι ποτέ δεν καταθέσαμε πρόταση για παράλληλο νόμισμα. Αυτή ήταν η ιδέα του Σόιμπλε. Εγώ ήμουν πάντα κάθετα εναντίον παράλληλου νομίσματος. Ένα σύστημα πληρωμών, ψηφιακό σύστημα πληρωμών, εξωτραπεζικό, ξέρετε, θα είναι το μέλλον των ψηφιακών συναλλαγών σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτές που έχουν κεντρική τράπεζα δική τους, όπως η Βρετανία, η Αμερική, η Κίνα, η Σουηδία, το χτίζουν πάνω στο λογισμικό της κεντρικής τους τράπεζας. Εμείς που δεν έχουμε κεντρική τράπεζα, η Ιταλία, η Ισπανία, καλό θα ήταν να το στήσουμε πάνω στο λογισμικό της ΑΔΕ, TaxisNet. Αυτό θα μας δημιουργούσε πολλούς βαθμούς δημοσιονομικής ελευθερίας και για τους πολίτες και για το κράτος. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο, την πρώτη ενότητα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας γιατί μέχρι τώρα είσαστε υποδειγματικά μέσα στον χρόνο και ελπίζω ότι αυτό θα το συνεχίσουμε με ελάχιστες
παρεκκλήσεις που είναι δευτερολέπτων και δεν αξίζει τον κόπο να τις συζητήσουμε καν. Άρα ευχαριστώ έτσι για το μέχρι τώρα. Και πάμε στη δεύτερη ενότητα, εξωτερική πολιτική και άμυνα. Ξεκινάει η κυρία Κοσιόνη και ρωτάει τον κύριο Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση έτρεξε αυτά τα 4 χρόνια ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, σημαντικές πτυχές του οποίου εσείς δεν στηρίξατε με την ψήφο σας. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, καταρχάς, εάν πιστεύετε ότι αυτό χρειαζόταν ή δεν χρειαζόταν στη χώρα, αν σκοπεύετε να επαναδιαπραγματευτείτε συμβάσεις και ποιες ακριβώς, και αν είστε υπέρ ή κατά της προμήθειας των F-35. Κυρία Κοσιόνη, μου δίνετε την ευκαιρία να τοποθετηθώ σε ένα κρίσιμο θέμα. Ξέρετε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια μνημονιακής δυσκολίας και δημοσιονομικών δυσκολιών, ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση η οποία προχώρησε στην αναβάθμιση των F-16, τα οποία σήμερα πετάνε, και ενίσχυσε την άμυνα της χώρας. Είμαστε αυτοί οι οποίοι ψηφίσαμε στη Βουλή τα περισσότερα από τα προγράμματα που έφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ψηφίσαμε τις φρεγάτες, τις Μπελχάρα. Ψηφίσαμε τα 18 Ραφάλ. Δεν υπερψηφίσαμε και δεν θα το κάνουμε ποτέ όταν εκτιμάμε ότι υπάρχουν θέματα υπερκοστολόγησης. Δεν υπερψηφίσαμε την αεροπορική βάση στην Καλαμάτα. Δεν δίνουμε λευκή επιταγή για προγράμματα τα οποία δεν έχουν την εισήγηση των Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας. Και γι' αυτό δεν υπερψηφίσαμε τα επιπλέον Ραφάλ, γιατί ανακοινώθηκαν από την πολιτική ηγεσία και όχι από τη στρατιωτική ηγεσία. Με ρωτάτε τώρα σε σχέση με το τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Προφανώς θα τιμήσουμε τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας. Θα διεκδικήσουμε όμως, διότι είναι αδιανόητο να μην έχει πέσει ούτε ένα ευρώ στην ελληνική αμυντική βιομηχανία σε ένα πρόγραμμα σχεδόν 14-15 δισεκατομμυρίων. Θα διεκδικήσουμε τη δυνατότητα στη βάση αυτών των συμβάσεων να φέρουμε έργο στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Δεν μπορεί η Τουρκία να έχει το 60% των προγραμμάτων της στην εθνική της βιομηχανία και εμείς να μην βάζουμε ούτε μία βίδα στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Έχετε πάρει αποστάσεις και από την πολιτική συνόρων της κυβέρνησης σχετικά με το φράχτη στον Εύρο, αλλά και στα θαλάσσια σύνορά μας. Έχετε πολλές φορές κατηγορήσει στελέχη σας στην κυβέρνηση για τακτικές pushbacks. Θέλω και εδώ λοιπόν να ρωτήσω αν θα αλλάξετε κάτι στη δική σας πολιτική, στη φύλαξη των συνόρων. Κυρία Κοσιόνη, η φύλαξη των συνόρων είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Και πρέπει να σας πω ότι εμείς ήμασταν κυβέρνηση και υπήρχε φράχτης. Δεν τον γκρεμίσαμε. Ούτε θα πάμε αντίθετα με τις εισηγήσεις των ανθρώπων που γνωρίζουν και εισηγούνται στην πολιτική ηγεσία τι πρέπει να κάνει για να υπάρχει έλεγχος στα σύνορα. Όμως δεν θα κοροϊδέψουμε τους πολίτες. Το μεταναστευτικό προσφυγικό δεν θα λυθεί με τους φράχτες. Όπου υπάρχουν, ας υπάρχουν, καλώς υπάρχουν, αλλά θα λυθεί με μια διεκδίκηση διαφορετική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με ένα νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, που θα δίνει τη δυνατότητα η Ευρώπη να παίρνει μέρος του βάρους που αναλογεί στις χώρες πρώτης υποδοχής. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, όπως ο Τραμπ στο Μεξικό. Δεν λύνεται έτσι το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Ρόιτερ ρωτάει τον κύριο Ανδρουλάκη. Κύριε Πρόεδρε, με δεδομένο ότι κάθε αρχηγός κόμματος, όπως έχετε πει, είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε εσείς τις πολιτικές επαφές, τις πολιτικές σχέσεις. Και θέλω να ρωτήσω αν θα συναντιέστε με αρχηγούς κρατών, αν θα συναντιέστε με ξένους ηγέτες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι και πολύ φιλικοί προς τη χώρα μας. Και το λέω αυτό, γιατί είστε 1,5 χρόνο αρχηγός κόμματος και δεν έχετε συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας, κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι είτε αρνείστε, είτε δεν τον συμπαθείτε και πολύ. Η ουσία είναι ότι, να και ένα καλό του debate, εδώ είστε και οι δύο, να γνωριστείτε κιόλας, καλός άνθρωπος φαίνεται. Γιατί αυτή η απόσταση? Η ερώτηση σας, κύριε Σρόιτερ, δεν έχει καμία σχέση με το θέμα που συζητάμε, που είναι η εξωτερική πολιτική. Αλλά αφού θέλετε να σας απαντήσω, ουδέποτε έχω δεχθεί επίσημη πρόταση από τον κύριο Μητσοτάκη σε μία ομίγερη δημοσιογράφων, μου είπε, αν θέλετε να συναντηθούμε. Θέλω να σας πω ότι είμαι 1 χρόνο πρόεδρος και έχω συναντήσει πάνω από 6, αν δεν κάνω, ή 5 ή 6 αρχηγούς κρατών ευρωπαϊκών. Τώρα, για το θέμα που αφορά τα εθνικά θέματα. Για μένα το μεγάλο επίδικο αυτής της συζήτησης και αυτό που πρέπει να τεθεί για μένα και στους πολιτικούς αρχηγούς είναι τι κάνουμε με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει εκλογές την άλλη Κυριακή. Θα έχουμε ή Ερντογάν ή Κιλιστάρογλου. Και οι δύο προκαλούν τις ηθίκες καλής γειτονίας. Τι κάνει η Ελλάδα? Για μένα η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε 3 άξονες. Πρώτον, ενιαία ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Τι σημαίνει αυτό? Άρση του βέτο.
όσο υπάρχει ομοφωνία, δεν θα υπάρχουν ουσιαστικές κυρώσεις έναντι της τουρκικής ηγεσίας. Δεύτερον, τα ελληνικά σύνορα δεν είναι μόνο ελληνοτουρκικά, είναι ευρωτουρκικά. Οπότε, και στον Εύρο πρέπει να βάλουν από την τσέπη τους οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και όχι μόνο οι Έλληνες για το φράχτη, αλλά και στο θέμα του Ευρωστρατού, όπως είναι και η Frontex, και αυτό μια ευρωπαϊκή δύναμη, να στηρίξουμε την πολιτική του Ευρωστρατού, ώστε να μην πληρώνει ο ελληνικός λαός δισεκατομμύρια για να προστατεύει τα σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Να γίνεται με Ευρωστρατό και με κοινούς εξοπλισμούς. Και βέβαια τα εξοπλιστικά μας προγράμματα, αυτά που κάνουμε, να συμμετέχουν και η εγχώρια βιομηχανία. Και όχι μόνο να αγοράζουμε, να είμαστε καταναλωτές οπλικών συστημάτων. Ναι, επειδή ίσως εγώ δεν ήμουν αρκετά κατανοητός προς το θέμα της εξωτερικής πολιτικής, να το εξηγήσω. Νιώθω ότι σας διακατέχει ένας απομονωτισμός. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Και ξαναρωτάω λοιπόν, αν τη στάση που έχετε απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη θα την έχετε και σε ξένους ηγέτες οι οποίοι είναι μη φιλικοί στη χώρα. Αναφερθήκατε στον κύριο Ερντογάν, για παράδειγμα. Καταρχάς, δεν έχω συναντήσει τον κύριο Ερντογάν, αλλά έχω συναντήσει 5 υπουργούς του Υπουργικού Συμβουλίου του κύριου Ερντογάν. Οπότε δεν έχω ως ευρωβουλευτή και ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας και μάλιστα 5 μέρες πριν τα γεγονότα των υβριδικών προκλήσεων του Εύρου, είχα συναντήσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σοηλού, που το οργάνωσε. Και ερχόμενος στην Ελλάδα, είχα πει ότι πιθανό να κάνουν κάτι τέτοιο, διότι ήταν τεράστιο ζήτημα κρίσης εσωτερικής της Τουρκίας το θέμα προσφυγικό μεταναστευτικό. Εγώ έχω μία άποψη για τα πράγματα αυτά. Πρέπει να καθορίσουμε και να πρωταγωνιστήσουμε στην ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Τουρκίας. Και αυτό σημαίνει ενεργή εξωτερική πολιτική. Και όχι να προσπαθούμε εμείς με θεωρίες τύπου πρέσπες του Αιγαίου να θολώνουμε το πραγματικό εθνικό στίγμα που πρέπει να έχει η χώρα μας έναντι της Τουρκίας, του κ. Ερντογάν ή του κ. Κιλιστάρογλου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Στάθης θα απευθύνει το ερώτημά του στον κύριο Κουτσούμπα. Κύριε Γραμματέα, κάνω ένα σενάριο. Η χώρα αποφασίζει, κάτι μπορεί να γίνει, να τρυπήσει νότια της Κρήτης εκεί που έχει αδειοδοτήσει οικόπεδα. Είναι ισχυρό το ενδεχόμενο η Τουρκία να αντιδράσει και να εμφανιστούν δύο φρεγάτες εκεί. Δεν είναι σημαντικό να έρθουν προς βοήθεια, παραδείγματος χάρη, οι Γάλλοι στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας που έχουμε υπογράψει? Γιατί δεν στηρίξατε αυτή τη συμφωνία και να μου πείτε επίσης αν είναι σημαντικό να έχουμε συμμάχους τέτοιου επίπεδου? Κύριε Στάθη, οι εξοπλισμοί που έγιναν, αυτούς που αναφέρατε, με τη Γαλλία ή με άλλες χώρες, όπως με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Βρετανία ή και τη Γερμανία ακόμα, υπηρετούν συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Υπηρετούν συμφέροντα μια συμμαχία στην οποία ανήκει βεβαίως η χώρα μας, η οποία ασκεί επιθετικές ενέργειες ενάντια σε άλλους λαούς, σε άλλες χώρες, που εμπλέκει και τη χώρα μας και γίνεται πιθανός στόχος αντιπίνων. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, στην Ουκρανία, ο πόλεμος της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία, που έχει εξελιχθεί σε πόλεμο, έτσι ήταν από την αρχή βέβαια, ΝΑΤΟ-Ρωσίας και των αντίστοιχων συμμάχων τους. Από αυτή τη σκοπιά, λοιπόν, οι εξοπλισμοί αυτοί, δηλαδή το να πηγαίνουν τόνοι οπλικών συστημάτων τεθωρακισμένων στην Ουκρανία, το να τα αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας να πετάνε πάνω από τα Βαλκάνια, τα πολεμικά μας πλοία να βρίσκονται στον Περσικό και στη Μαύρη Θάλασσα, δεν υπηρετούν ανάγκες της προστασίας του εναέριου χώρου, του θαλάσσιου χώρου, των συνόρων, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας, που θα έπρεπε να είναι ο βασικός στόχος. Όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί που έχουν γίνει ουσιαστικά οδηγούν μόνο σε συμμετοχή σε επιθετικές ενέργειες. Μέχρι και στο Σαχέλ, τώρα στο Μάλι, θα πάμε αλλού σε άλλες περιοχές και η κατάσταση οξύνεται όλο και περισσότερο. Η Ελλάδα γίνεται στόχος αντιπίνων. Αν ο λαός σώσει το λαό, όπως λέτε, και γίνει η ανατροπή και το Κομμουνιστικό Κόμμα να λάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, μπορείτε να μου πείτε ποιοι θα είναι οι σύμμαχοί μας, αυτοί δηλαδή με τους οποίους θα συνεργαστείτε σε διεθνές επίπεδο για να έχουμε διεθνείς στρατηγικές σχέσεις? Όλες οι χώρες του κόσμου. Άλλωστε, όταν το ΚΚΕ θα βρεθεί στη διακυβέρνηση της χώρας με την εντολή που θα του δώσει ο λαός και που ο λαός θα συμμετέχει και θα είναι ο ίδιος στην εξουσία μαχητικά μαζί του, δεν θα είναι όλα στάσιμα και στον περίγυρο. Ούτε στην Τουρκία, ούτε στα Βαλκάνια, ούτε σε όλη την Ευρώπη. Γιατί βλέπουμε και οι λαοί, οι άλλοι λαοί να κινητοποιούνται. Εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, για παράδειγμα, με τον τουρκικό λαό. Είμαστε αγαπημένοι, έχουμε σχέσεις, μπορούμε να έχουμε σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου.
και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Γερμανία και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με άλλες χώρες του κόσμου. Μας εμποδίζει σήμερα, όπως για παράδειγμα το εμπάρκο που γίνεται απέναντι στη Ρωσία με αποτέλεσμα να πληρώνει ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας εργαζόμενος από αυτές τις κυρώσεις, μας εμποδίζει να αναπτύξουμε σχέσεις ισότιμες με άλλες χώρες. Συγγνώμη, έφαγα και λίγο. Δεν πειράζει, ήταν τόσο λίγο που δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πάμε από τον Γιώργο Παπαδάκη τώρα να ρωτήσει τον κύριο Βελόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, έχετε εκφράσει κατ' επανάληψη την άποψη ότι η μονομερή σχέση της χώρας μας με τη Δύση και η επιρροή και εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μόνο προβλήματα δημιουργούν στην εξωτερική πολιτική και την οικονομία της χώρας. Αντιθέτως, η φιλορωσική σας προτίμηση και μάλιστα μετά την πρόσφατη εισβολή στην Ουκρανία έχει εκφραστεί ποικιλοτρόπως. Σας ρωτάω ευθέως λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, είσαστε κατά της Δύσης, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά του ΝΑΤΟ, κατά των Αμερικανών και της Αμερικής γενικότερα, έξω οι Αμερικάνοι? Κύριε Παπαδάκη, ξέρετε κάτι, σε ένα πολυπολικό κόσμο δεν ορίζεις εσύ απλά τη μοίρα σου, αποφασίζεις με ποιους θα πας. Δεν ζούμε το 1970, 60 και 80. Τότε υπήρχαν δύο μπλοκ, το δυτικό και το σοβιετικό. Το ανήκομε στην Δύση, μια ρίση που αφορούσε εκείνη τη στιγμή, ήταν μια ρίση που στον πολιτισμένο χώρο και στη δική μας δημοκρατία όριζε τη δική μας εκεί παρουσία. Σήμερα λοιπόν ο πολυπολικός κόσμος, Κίνα, Ινδία, Ρωσία, ναι και Ρωσία, ορίζουν διαφορετικά το εθνικό συμφέρον. Δεν μπορείς να πηγαίνεις μονόπατα στις διεθνείς σχέσεις. Και να σου το αποδείξω. Με την Δύση χάσαμε το όνομα Μακεδονία. Με την Δύση χάσαμε και τη Βόρεια Ήπειρο, ενώ οι διεθνείς συνθήκες μας έλεγαν άλλα. Χάσαμε τη μισή Κύπρο, κατοχή. Χάνουμε το Αιγαίο. Μπορεί να χάσουμε και τη Θράκη. Με την Δύση μονομερός. Και αυτό το λέω για να το καταλάβουν όλοι. Για εμάς την ελληνική λύση. Το εθνικό συμφέρον ορίζει με ποιον θα είμαι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ακόμη και με τους Κινέζους και με τους Ρώσους, αν κερδίζω. Αν δεν κερδίζω, δεν είμαι με κανέναν. Και βέβαια η επίκληση του διεθνούς δικαίου είναι το άλοθη του αποτυχημένου. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, ουδέποτε υπήρξε. Και βέβαια θα το πω αλλιώς. Δεν μπορείς να λες ότι είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα τα ελληνοτουρκικά, ξεχνώντας ότι τα δισεκατομμύρια που έχουν επενδύσει οι Ευρωπαίοι φίλοι μας εταίροι στην Τουρκία είναι τροχοπέδι σε αυτό. Είναι βασικός κανόνας εξωτερικής πολιτικής. Μόνοι ήμασταν, μόνοι είμαστε και μόνοι θα είμαστε. Και κάτι για την άμυνα τώρα, κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Παρακαλώ. Ας υποθέσουμε ότι αναλαμβάνατε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η πρώτη απόφαση, το πρώτο μέτρο που θα λαμβάνατε, ποιο θα ήταν? Το πρώτο μέτρο που θα λάβανε είναι να ξαναφέρω τα όπλα που απέσυρε η Νέα Δημοκρατία από τα νησιά μας. Επειδή το ζητάει η Τουρκία με την αποστατικοποίηση. Και το δεύτερο, να αλλάξω τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ αυτές τις εικόνες, επειδή είμαι Μακεδόνας και ξεχνάτε εδώ στην Αθήνα τη Μακεδονία, δεν τις ξεχνάω. Εσείς αν τις ξεχνάτε, εγώ δεν τις ξεχνάω. Και έχω δώσει όρκο ζωής 172 παραβιάσεις των Σκοπίων απέναντι στη Συμφωνία την Προδοτική των Πρεσπών. Γιατί δεν την καταγγείλαμε? Ούτε βέτο έθεσε ο Πρωθυπουργός όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά. Και το αποτέλεσμα της τάσης μας στην Τουρκία είναι αυτό εδώ. Τουρκετζίαν. Αυτά τα αποτελέσματα θα τα ανατρέψουμε με σοβαρή εξωτερική πολιτική. Όχι χαϊδεύοντας τα αμερικανικά συμφέροντα, αλλά υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα η κυρία Ράνια Τζίμα θα ρωτήσει τον κύριο Βαρουφάκη. Κύριε Γραμματέα, υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί ομάδα 10 Τούρκων κομάντος καταλαμβάνει μια βραχονισίδα που εμείς θεωρούμε ότι ανήκει ξεκάθαρα στη σφαίρα της ελληνικής κυριαρχίας, αλλά για την Τουρκία είναι γκριζαρισμένη. Είστε πρωθυπουργός, τι κάνετε? Με πάτε πίσω στο 1996 και στα ίμια. Ελπίζω να μην πάμε ποτέ σε μια τέτοια συγκυρία. Κοιτάξτε, η προάσπιση του εθνικού χώρου είναι καθήκον όλων μας. Ταυτόχρονα, έχει τεράστια σημασία το να, πρώτον, κρατήσουμε τα ερίσματα τα οποία πρέπει να έχουμε διεθνώς. Δεύτερον, να ξεκαθαρίσουμε στους συμμάχους μας αυτό που ο κύριος Σιμίτης δεν είχε ξεκαθαρίσει το 1996. Ότι δεν θα χρειαστούμε την άδειά τους για να χρησιμοποιήσουμε τα πανάκριβα οπλικά συστήματα τα οποία μας πούλησαν. Γιατί δεν είναι μόνο το 1996, είναι και το 1974 στο Κυπριακό, που η Ελλάδα είχε υπερτερούσε όσο αφορά οπλικά συστήματα, τα Phantom τότε, τα υποβρύχια, και τα οποία με εντολή του Πενταγώνου ποτέ δεν χρησιμοποιήσαμε. Αλλά επειδή είναι
θεωρητικό το σενάριό σας. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα, λέγοντας ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να μην φτάσουμε εκεί. Η αποτροπή είναι το παν. Και για μας, ο τρόπος να μην φτάσουμε εκεί είναι να ξεχάσουμε τις διμερείς διαπραγματεύσεις με την Άγκυρα και να δρομολογήσουμε τη θέση του Μέρα 25, που είναι πάγια εδώ για πολλά χρόνια, μια διεθνής περιφερειακή συνδιάσκεψη με ένα θέμα στην ατζέντα, τη χάραξη των θαλασσίων ζωνών. Με συγχωρείτε, μπορεί να είναι δικό μου το πρόβλημα, αλλά δεν κατάλαβα τη στιγμή που είναι οι Τούρκοι κομάντος πάνω στην ελληνική βραχονισίδα τι κάνετε. Άκουσα μία θεωρία για το πώς δεν θα φτάσουμε εκεί και ένα γενικό περίβλημα για την άποψή σας για την εξωτερική πολιτική. Και επίσης να σας ρωτήσω ότι επειδή αυτό το σενάριο δεν μπορεί κανένας να το αποκλείσει, αν επιμένετε στην κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης. Η κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης είναι απαραίτητη για να αυξηθεί το ετοιμοπόλεμο των ενόπλων δυνάμεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία δεν έχουν υποχρεωτική στράτευση, γιατί κρίνουν ότι δεν βοηθάει τις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, που θέλετε αυτό το σενάριο, το πολεμικό. Δύο πράγματα πρέπει να κάνεις εκείνη τη στιγμή. Πάρα πολλά τηλεφωνήματα σε όλες τις δυνάμεις, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας, και ταυτόχρονα να ακούσεις πολύ προσεκτικά αυτό που θα σου πει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Στρατού Αεροπορίας, για το τι μπορεί να γίνει εκείνη τη στιγμή να αποσοβήσεις τον συγκεκριμένο κίνδυνο πάνω σε εκείνη τη βραχονισίδα. Παράλληλα. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα αυτού του γύρου. Η κυρία Μάρα Ζαχαρέα στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΝΑΤΟ για το 2022, η Ελλάδα δαπάνει σε πάνω από 7 δις για την άμυνα. Κατά αναλογία με το ΑΕΠ, είμαστε σε αμυντικές δαπάνες πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρώτο ερώτημα είναι αν η χώρα μας το αντέχει αυτό. Και το δεύτερο, αν αυτές οι δαπάνες θα συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι ότι μπορούν να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του ελλείμματος. Κύριε Ζαχαρέα, η στήριξη των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης, καθώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι μετά από μια δεκαετία μνημονιακής κρίσης υπήρχαν σημαντικότατες υστερήσεις ως προς την επιχειρησιακή ετοιμότητα της αεροπορίας, του ναυτικού, του πεζικού μας. Και αυτό ακριβώς κάναμε, με μια σειρά από εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία ήταν καλά μελετημένα, ήταν αποτέλεσμα εισήγησης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και τα οποία δρομολογούμε, χωρίς να τονίσω, οποιαδήποτε απόκληση από τους βασικούς δημοσιονομικούς κανόνες. Εξού και η χώρα κατάφερε το 2022 να πετύχει οριακό πρωτογενές πλεόνασμα και προφανώς θα πετύχει πλεόνασμα και το 2023. Όμως έπρεπε, κυρία Ζαχαρέα, να διαχειριστώ τα τελευταία χρόνια μια εξαιρετικά επιθετική Τουρκία. Και πιστεύω ότι καταφέραμε και κρατήσαμε τη χώρα ασφαλή, θωρακίσαμε τα σύνορά μας, χτίσαμε πανίσχυρες συμμαχίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία. Βλέπετε ότι η ισορροπία στο Κογκρέσο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας σαφώς και έχει γύρει υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Και ναι, ενισχύσαμε και τις ένοπλες δυνάμεις μας με πολύ σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία πιστεύω ότι, και χαίρομαι για αυτό που είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι προφανώς θα συνεχιστούν. Αυτή εδώ πέρα είναι η πρώτη φρεγάτα η οποία χτίζεται στα γαλλικά ναυπηγεία της Λωριών, με σημαντική ελληνική προστιθέμενη αξία. Θα προσθέτεται και είναι απολύτως σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτές είναι δεσμεύσεις που αφορούν όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις και ότι τα προγράμματα αυτά δεν επιδέχονται καμίας επαναδιαπραγμάτευσης. Για τα εθνικά μας συμφέροντα, κατά τη δική σας άποψη, αν βγει στις τουρκικές εκλογές πρόεδρος ο Ερντογάν ή ο Κιλιντσάρογλου, αλλάζει κάτι? Και αν υποθέσουμε ότι εσείς είστε ξανά στο τιμόνι της χώρας, θα επιδιώξετε συνομιλίες και στη βάση ποιας ατζέντας? Θα σεβαστούμε απόλυτα την κρίση του τουρκικού λαού και προφανώς, εφόσον εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός, είμαι διατεθειμένος να συνομιλήσω όπως το έκανα μέχρι σήμερα με οποιονδήποτε επιλέξει ο τουρκικός λαός. Όμως θέλω να τονίσω, κυρία Ζαχαρέα, ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός, έτσι όπως εκφράστηκε μέσα από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, θεωρώ ότι είναι βαθιά συστημικά καταγεγραμμένο στο DNA όλων των τουρκικών κομμάτων. Προφανώς και θα τίνω χείρα φιλίας. Και προφανώς και είμαι πάντα έτοιμος να συζητήσω για τη μία βασική διαφορά την οποία έχουμε με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως δεν έχω αυταπάτες, γι' αυτό και επιμένω ότι η πολιτική της ισχυρής αποτροπής των ισχυρών συμμαχιών, μιας Ελλάδος με αυτοπεποίθηση, πρέπει να συνεχιστεί σε κάθε περίπτωση.
Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τις δύο πρώτες ενότητες. Έχουμε μπροστά μας άλλες τέσσερις. Θα κάνουμε εδώ ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να πάρουμε όλοι λίγο ανάσα. Και εσείς θα μείνετε μαζί μας, διότι ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε στην τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών. Είμαστε στην τρίτη ενότητα. Η τρίτη ενότητα έχει τίτλο «Κράτος, θεσμοί και διαφάνεια». Και το πρώτο ερώτημα θα απευθύνει η κυρία Κοσιόνη στον κύριο Ανδρουλάκη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σύντομα, θέλω να μου πείτε αν εμπιστεύεστε την ελληνική δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση των υποκλοπών. Κυρία Κοσιόνη, αυτή η υπόθεση έχει ταλανίσει το εγχώριο πολιτικό σύστημα. Αλλά όπως είδατε και προχθές με το πόρισμα της ΠΕΓΑ, της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ένα υψηλό ενδιαφέρον, διότι για πρώτη φορά η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο σε θέματα που αφορούν τους θεσμούς της χώρας μας, την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη διάκριση των εξουσιών. Εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά δυστυχώς δεν εμπιστεύομαι το πολιτικό σύστημα. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι εκατομμύρια Έλληνες πολίτες που δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς. Διότι είναι αδιανόητο να έχεις στο στενό σου περιβάλλον ανθρώπους οι οποίοι στείλουν ένα τέτοιο παρακράτος και μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, που το κόμμα σου έχει πλειοψηφία, να τους δημιουργείς μία σπίδα, ένα στενό σου συγγενή, δύο σημαντικούς επιχειρηματίες που εμπορευόταν αυτά τα spyware, τα παράνομα λογισμικά, και βέβαια και άλλα πρόσωπα της ΕΕΠ που εμπλέκονται σε αυτό το απίστευτο παρακράτος, που δεν χτύπησε μόνο εμένα, αλλά και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και υπουργούς της σημερινής κυβέρνησης. Βεβαίως, αυτή η κρίση εμπιστοσύνης έχει να κάνει και με συμπεριφορές άλλων κομμάτων, όπως είναι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ένας πολύ στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού έχει καταδικαστεί 13-0 από το ειδικό δικαστήριο και αντί να πάει σπίτι του, κοσμείται από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ λοιπόν ο σεβασμός στη δικαιοσύνη σημαίνει ότι και εμείς οι πολιτικοί, με το παράδειγμά μας, πρέπει να δείχνουμε ότι υπάρχει ένας δρόμος πραγματικά διάκριση των εξουσιών και σεβασμού των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Αφού τα πιστεύετε αυτά, θα σκεφτόσασταν να προωθήσετε περαιτέρω μέτρα ανεξαρτητοποίησης της δικαιοσύνης, όπως για παράδειγμα να μπει τέλος στο διορισμό των ανώτατων δικαστών από τα Υπουργικά Συμβούλια. Καταρχάς, αυτό που λέτε υπάρχει στο πόρισμα των θεσμών για την Ελλάδα. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προτείνουν στην Ελλάδα να υπάρχει αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή στον ορισμό των ανώτατων δικαστών, ώστε να έχουμε πιο ισχυρούς θεσμούς και μεγαλύτερη και πιο στιβαρή διάκριση των εξουσιών. Σίγουρα χρειάζεται εξυγχρονισμός και μεγάλες θεσμικές αλλαγές που να μας οδηγήσουν σε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα. Για μένα είναι απαράδεκτο μετά από 10 χρόνια οικονομικής περιπέτειας η χώρα να μπαίνει στο στόχαστρο μιας θεσμικής κρίσης, η οποία, τι λέει το πρόσημα της ΠΕΓΑ, δεν γίναμε Ουγγαρία, κύριε Μητσοτάκη, αλλά είμαστε στο δρόμο προς την Ουγγαρία. Αν τώρα δεν θωρακίσουμε τους θεσμούς, αν τώρα δεν κάνουμε βήματα προς την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Ευχαριστώ. Τώρα ο Αντώνης Ρόιτερ θα ρωτήσει τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Ευχαριστώ. Κύριε Γραμματέα, μιλώντας για κράτος και διακυβέρνηση, είναι γνωστό ότι ο κ. Τσίπρας σας έχει απευθύνει μια ανοιχτή πρόσκληση για μια συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας ή και ανοχής. Αρνείστε και λέτε ότι όλοι είναι ίδιοι. Μια άλλη ανάγνωση βεβαίως εδώ είναι ότι είναι βολικό πράγμα γενικά η αντιπολίτευση, γιατί μπορεί κανείς να λέει αυτά τα οποία πιστεύει, χωρίς να δοκιμάζονται στην πράξη έτσι, και στην πραγματικότητα. Και το ερώτημα είναι, αν θέλετε πράγματι να αλλάξετε κάτι σε αυτή τη χώρα, γιατί δεν μπαίνετε στη διαδικασία να ρισκάρετε και να μπείτε σε μια κυβέρνηση. Το τόλμησε ο Χαρίλαος Σωράκης και στους επικριτές του έλεγε τότε ότι όποιος είναι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει. Κύριε Σρόιτερ, καταρχάς μια διευκρίνηση, γιατί διαστρεβλώνεται μια θέση του κόμματος. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είναι οι ίδιοι ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα ή όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Λέμε ότι έχουν κοινά προγράμματα, στρατηγικές στοχεύσεις ίδιες. Και αυτά έχουν να κάνουν με το Ταμείο Ανάκαμψης και τα προαπαιτούμενά του. Έχουν να κάνουν με την ενεργειακή πολιτική της χώρας και την ονομαζόμενη πράσινη μετάβαση. Έχουν να κάνουν με τις επιλογές των διεθνών συμμάχων που κατά την άποψή μας, είτε είναι ΝΑΤΟ είτε Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζουν εμπόδια στην ανάπτυξη
της χώρας, του ελληνικού λαού υπέρ των συμφερόντων του. Και σε αυτή την κατεύθυνση και με βάση αυτά τα προγράμματα, τα οποία και σε προηγούμενες ερωτήσεις μου δόθηκε ευκαιρία να τα απαντήσω, έχουμε πει ότι δεν δίνουμε ανοχή, στήριξη σε μια τέτοια κυβέρνηση. Ότι εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, όταν ο ελληνικός λαός μας δώσει και την πλειοψηφία και βρεθεί μαζί μας σε αυτή την διακυβέρνηση, ο ίδιος ο λαός αποφασισμένος, μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τέλειωσε ο χρόνος μετά. Έχετε ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Είχα χρόνο ακόμη. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα κόμματα, αυτά που κυβερνούν σήμερα, ουσιαστικά και με τις εξαγγελίες τους και με τα διάφορα ΠΑΣ και με τις προεκλογικές δεσμεύσεις τους, εμείς λέμε ότι ο λαός μας ας κρατάει μικρό καλάθι. Διότι όταν μιλάς για εξισορρόπηση δημοσιονομική και όταν στηρίζεσαι σε αυτή με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε σημαίνει ότι δίνεις ένα ΠΑΣ, δίνεις ένα επίδομα, το παίρνεις από φόρο. Δίνεις μια μικρή αύξηση στο μισθό, το κόβεις από ένα άλλο επίδομα. Δηλαδή το παίρνεις από την. Παρακαλώ, κύριε Κουτσούμπα, τώρα ναι, τώρα υπερβήκατε πολύ. Είπαμε. Με το χρόνο ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, θέλεις, Αντώνη, να κάνεις κάποια follow-up. Μιλώντας για διαφάνεια, κύριε Γραμματέα. Είναι γνωστό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα αρνείται να συμμορφωθεί με τον νόμο για την ονομαστική χρηματοδότηση των κομμάτων. Πέρσι, για 4 εκατομμύρια ευρώ, τέτοια έσοδα δηλώσατε στην περσινή χρήση, σας επιβλήθη από τον πρόεδρο της Βουλής πρόστιμο μόλις 15.000 ευρώ. 0,3% επί των 4 εκατομμυρίων. Ένας πολίτης για δήλωτα εισοδήματα πληρώνει 50%. Ναι, άλλη μια παραφιλολογία γύρω από αυτά τα ζητήματα, κύριε Στρόιτερ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα δέχεται ελέγχους, συνεχείς ελέγχους και από τις εφορίες και από τη Βουλή, από την Επιτροπή της Βουλής και από ορκωτούς λογιστές. Ελέγχονται εξονυχιστικά τα πάντα, τα παραστατικά, τα έσοδά του, τα έξοδά του, δημόσια δίνονται, τα πόθεν έσχες και όλα αυτά, αλλά και τα έσοδα που έχουμε ως κόμμα. Αυτό που έχουμε αρνηθεί να κάνουμε είναι να δώσουμε λίστα στο κράτος για αυτό που μας ενισχύει. Αν εγώ σας ζητήσω τώρα, μετά από λίγο, στο διάλειμμα που θα έχουμε, δώστε 10 ευρώ, κύριε Σρόιτερ, να ενισχύσετε το ΚΚΕ στον αγώνα που έχουμε τον προεκλογικό και μου δώσατε. Θα θέλετε το όνομά σας αύριο, επειδή θα το έδινα εγώ ως Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, να είναι αναρτημένο σε όλα τα μανταλάκια και στα περίπτερα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, εσείς μπορεί να μην έχετε πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για έναν εργαζόμενο, μάλιστα, για έναν οικογενειάρχη, λοιπόν, που ψάχνει τη δουλειά του. Τι παρακαλώ να μείνουμε στο χρόνο μόνο. Παρακαλώ. Και να μην πω για την ιστορία. Παρακαλώ, του κύριε Κουτσούμπα, αν έχετε την καλοσύνη, να μένουμε στο χρόνο. Σπίτι μου, όχι. Ωραία. Τον αδερφό της μητέρας μου εκτελεσμένο, γιατί του βρήκαν μόνο κουπόνια ενίσχυσης. Λοιπόν, κύριε Κουτσούμπα, παρακαλώ. Κύριε Κουτσούμπα, παρακαλώ όμως. Παρακαλώ, ναι, αλλά είναι δύο φορές. Δεν θέλω να έχουμε αυτή την υπέρβαση του χρόνου, γιατί τότε θα τη διεκδικήσουν και οι άλλοι και θα χαθεί όλο αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα, που νομίζω ότι πάει ρολόι. Λοιπόν, ο κύριος Στάθης, τον κύριο Βελόπουλο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, ανήκετε στα κόμματα του συνταγματικού τόξου. Γιατί δεν ψηφίσατε τη διάταξη που εμπόδιζε την κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρη στη Βουλή? Μα και άλλοι μαζί με εσάς, βέβαια. Γιατί το ρωτώ, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι περιμένατε να σχηματίσουν αυτοί οι ψηφοφόροι καλή άποψη για εσάς, να τους προσυτεριστείτε και να σας ψηφίσουν. Μάλιστα, υπάρχει έρευνα της MRB για το Open, η οποία λέει ότι το 7% αυτών των ανθρώπων προτιμούν εσάς. Πρώτον, δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις, το έχω δηλώσει άπειρες φορές. Δεύτερον και σημαντικότερον, έχει δικαίωμα να ψηφίζει? Τι λέει το Σύνταγμα? Κοιτάξτε, δεν μπορεί η πολιτική εξουσία να κόβει το δρόμο στον οποιονδήποτε θέλει να κόβει, να πάει σε εκλογές, και την ώρα που ο ίδιος ως κυβερνήτης τον άφηνε να κάνει διαγγέλματα μέσα από τη φυλακή. Κοιτάξτε, μόνο ο ελληνικός λαός μπορεί να αποφασίσει ποιον βγάζει εκτός Βουλής ή εντός Βουλής. Ούτε τα λογισμικά τα καινούργια που πήρανε ως Νέα Δημοκρατία και δεν μας αφήνουν να τα ελέγξουμε και δεν ξέρουμε πώς θα γίνει η καταμέτρηση των ψήφων, δεν μας λέει κανένας. Πήρανε ένα λογισμικό καινούργιο, θα γίνει γρήγορα η διαδικασία, αλλά δεν μας αφήνουν να δούμε ποιο είναι το λογισμικό αυτό. Ούτε και οι υποκλοπές που έχουν γίνει, τουλάχιστον συνάδουμε τη Δημοκρατία. Δεν μπορεί ένα θέμα εθνικής ασφαλείας, γιατί σαφώς μια χώρα που σέβεται τον εαυτό της έχει θεσμούς και μηχανισμούς εθνικής ασφαλείας που σημαίνει υποκλέπτουν κάποιες συνομιλίες, αλλά εχθρών της χώρας. Όχι να παρακολουθείς τον αρχηγό του στρατού, όχι να παρακολουθείς τον πολιτικό σου αντίπαλο. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Όσο για τη διαφάνεια, γιατί και η ενότητα είναι διαφάνεια, κύριε Στάθη. Ακαταδίωκτο και διαφάνεια δεν συνάδουν.
ακαταδίωκτος τραπεζίτες, ακαταδίωκτος στους γιατρούς, ακαταδίωκτος υπουργούς, ακαταδίωκτο παντού, αλλά αυτό που πουλάει ένα κουλούρι, το συλλαμβάνουμε και το πηγαίνουμε μέσα. Με ακαταδίωκτα δεν υπάρχει δημοκρατία. Εμείς θα καταδιώξουμε τους ακαταδίωκτους. Αυτή είναι η λογική μας. Διότι όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Ένα και ένα κάνουν δύο. Από την άλλη, δείτε τα αποτέλεσματα των προηγούμενων εκλογών που πήγαν αυτοί που λέτε εσείς. Σε ποιο κόμμα. Επειδή δεν μου απαντήσετε σε τρία άλλα διαφορετικά θέματα, θα επανέλθω να ρωτήσω αν είναι αποδεκτές για σας αυτές οι ψηφοί από τους οπαδούς του κόμματος Κασιδιάρη. Και δεύτερον, αν θεωρείτε, γιατί βλέπω δημοσκοπικά μια πτώση του κόμματός σας, πιστεύετε ότι οι καταγγελίες που έγιναν εσωτερικά για 500 ευρώ που μπήκαν στο αρχείο, να πω, και για αποστασίες που όμως δεν έχω δει κάποιον να πηγαίνει στο κόμμα στη Νέα Δημοκρατία μέχρι στιγμής, θα σου κοστίσουν εκλογικά? Έχετε βάλει πάρα πολλά θέματα μαζί και θέλετε να απαντήσετε 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε, κύριε. Στη δική σας εκπομπή δεν έγινε η καταγγελία του κ. Καούκη, η αποκάλυψη του κ. Καούκη? Πράγμα. Εγώ το είπα. Όταν βγαίνει βουλευτής και λέει ναι, θα πάρουμε από άλλα κόμματα βουλευτές για να κάνουμε κυβέρνηση και είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, τι χρειάζεται να έχει μαρτυρίες από τη δική μου πλευρά? Από την άλλη, για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, το know-how το έχουν κάποιοι. Μην ξεχνιόμαστε. Ξέρουν πώς γίνονται αυτές οι διαδικασίες. Άρα λοιπόν, εγώ ήθελα να διαφυλάξω και την τελευταία ψηφοφόρο της Ελληνικής Λύσης. Συνεργασία με ένα κόμμα που κάνει απευθείας αναθέσεις, που πρόδωσε τη Μακεδονία, που συζητάει θαλάσσιες ζώνες. Ακούστε τι είπε ο Πρωθυπουργός, θαλάσσιες ζώνες. Δεν πρόκειται να κάνω ποτέ. Μία είναι η διαφορά μας με την Τουρκία. Όχι θαλάσσιες ζώνες. Δεν ανοίγουμε τη βεντάλια των θεμάτων. Και το λέω με πολύ σεβασμό προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπαδάκης θα απευθύνει ερώτημα στον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Κύριε Γενικέ, κράτος, θεσμοί, διαφάνεια. Ενδεχομένως εδώ να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις που όμως έχουν μια κοινή συνισταμένη. Το κράτος λειτουργεί σωστά για τις ανάγκες των πολιτών? Ξέρω ότι θα μου απαντήσετε. Έχουμε κρίση θεσμών? Και εδώ ξέρω ότι θα μου απαντήσετε. Η έλλειψη διαφάνειας ενισχύει τη μόνιμη αμφισβήτηση και κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην εκάστοτε κυβέρνηση? Και εδώ ξέρω ότι θα μου απαντήσετε. Τώρα, εδώ που δεν ξέρω μέχρι στιγμής τι θα μας πείτε και απαιτώ να το μας το πείτε, απαιτώ, ζητώ να το πείτε, είναι στην οικονομία προτείνατε το σχέδιο Δήμητρα. Στο πρόγραμμά σας έχετε σχέδιο για την εξυγίανση του κράτους και των θεσμών με διαφανείς διαδικασίες? Και πώς θα το ονομάσετε? Με ευχαριστεί πάρα πολύ το ερώτημά σας. Ένας μικρός πρόλογος στα λίγα δευτερόλεπτα που έχω. Το κράτος μας θυμίζει ελβετικό τυρί μετά τα μνημόνια του 2010. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Λείπουν κομμάτια του. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι τις εφορίες μας δεν τις ελέγχει η κυβέρνηση? Ξέρετε ότι ο κ. Πιαλακάκης δεν έχει πρόσβαση στο λογισμικό της ΑΔΕ, γιατί η ΑΔΕ, η φορεία, που είναι βασικό εργαλείο άσκησης κρατικής πολιτικής, το Α, το ανεξάρτητη, τι σημαίνει? Ότι είναι ανεξάρτητη από την Ελληνική Βουλή, από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι απολύτως εξαρτημένη από την Τρόικα, από τους δανειστές. Ξέρετε χώρα στον κόσμο που να έχει υπερταμείο, που να έχουν βάλει όλη τη δημόσια περιουσία μέσα σε ένα ταμείο το οποίο το ελέγχουν ξένες δυνάμεις, ξένοι δανειστές? Όσον αφορά τους θεσμούς, έχετε δίκιο ότι ξέρετε περίπου τι θα πω. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όταν δεν της αρέσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής, πολύ σωστά το είπε ο κ. Ανδρουλάκης, η οποία τι κάνει? Κάνει πράγματα τα οποία αν συνέβαιναν στο Αμερικανικό Κογκρέσο θα πήγαιναν χειροπόδαρα. Είναι δυνατόν να επικαλούνται το απόρριτο? Όσον αφορά το ερώτημα, τι είναι η βασική μας πρόταση? Διαβουλευτικά συμβούλια που να αποτελούνται από πλειοψηφία κληρωτών πολιτών, η αρχαιοαθηναϊκή ιδέα, και 1/3 από αυτούς από εκλεγμένους που να ελέγχουν και στα οποία συμβούλια να λογοδοτούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Κύριε Γενικέ, πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι αυστηρότερες οι συνέπειες για όσους με τις αποφάσεις τους και τις πολιτικές τους ζημίωσαν τη χώρα? Και κάτι τώρα για σας προσωπικά. Πιστεύετε ότι έχετε στο παρελθόν λάβει λάθος αποφάσεις που ζημίωσαν τη χώρα? Το κόμμα μας και το 2019, την προεκλογική εκστρατεία τότε και τώρα, προτείνουμε τη δημιουργία ενός σοβαρού σώματος δίωξης πολιτικού και μεγαλοεπιχειρηματικού εγκλήματος. Ένα δικό μας FBI, το οποίο να έχει τα μέσα για να διώκει το μεγαλοεπιχειρηματικό και το πολιτικό έγκλημα, τη διαπλοκή.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη σημαντική τομή, γιατί ξέρετε, μιλάμε για τη δικαιοσύνη, δεν έχουν τα μέσα για να κάνουν αυτή τη δουλειά που λέτε. Όσο αφορά τα δικά μου λάθη, εγώ θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να μας πει επιτέλους γιατί δίλιασε. Γιατί δεν έκανε εκείνη την εξεταστική επιτροπή για το 2015, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αγαπητέ Γιώργο, μέσα στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής. Κύριε Μητσοτάκη, γιατί δηλιάσατε όταν εγώ σας παρακαλούσα, σας προσκαλούσα Μάλιστα. και σας εγκαλούσα που δεν την κάνετε. Λοιπόν, τώρα η κυρία Ράνια Τζίμα θα ρωτήσει τον Πρωθυπουργό. Κύριε Πρόεδρε, για την τραγωδία των Ντεμπών με τους 57 νεκρούς, ο κύριος Καραμαλής υπέβαλε την παραίτησή του αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη. Την κάνατε αποδεκτή αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ως άμεσος πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, σκεφτήκατε ποτέ να παραιτηθείτε? Ο κύριος Δημητριάδης που παραιτήθηκε δεν ήταν πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, δεν ήταν καν πολιτικό πρόσωπο. Σκεφτήκατε να κάνετε ό,τι έκανε ο Τζόνσον στη Μεγάλη Βρετανία, ο Κούρτς στην Αυστρία, ο Νίξον στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Βίλι Μπραντ στη Γερμανία, ή μήπως η δική μας δημοκρατία είναι υποδέστερη? Όχι, κύριε Τζίμα, δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ, αλλά ανέλαβα με θάρρος τις ευθύνες μου όταν πληροφορήθηκα την υπόθεση των υποκλοπών. Οι άμεσοι προϊστάμενοι όντως έφυγαν από τις θέσεις τους και ανέλαβα απέναντι στον ελληνικό λαό δύο πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να υπάρξει άμεση διαλεύκανση του θέματος αυτού από τη δικαιοσύνη. Χάρηκα που άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί πρέπει να μάθουμε ακριβώς αν υπήρχαν όντως ποινικές ευθύνες σε αυτήν την υπόθεση. Και ανέλαβα επίσης να διορθώσω μια σειρά από αστοχίες ρυθμιστικού χαρακτήρα που επέτρεψαν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να παρακολουθήσει ανθρώπους χωρίς τα αυξημένα φίλτρα που η ιδιότητά τους απαιτούσε. Συγκεκριμένα, επαναφέραμε τις δύο δικαστικές αποφάσεις για να μπορέσει να επιτραπεί οποιαδήποτε παρακολούθηση. Προσθέσαμε και άλλα φίλτρα, βάλαμε και τον πρόεδρο της Βουλής, ώστε να χρειάζεται και η δικιά του σύμφωνη γνώμη, για να μην επαναληφθεί μια παρακολούθηση που από την πρώτη στιγμή είπα εξ αρχής ότι δεν έπρεπε να γίνει. Έχουμε εξυγχρονίσει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, με έναν νόμο ο οποίος ψηφίστηκε και ο οποίος υλοποίησε τη δέσμευση ότι θέλουμε μια Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία να λειτουργεί με τη διαφάνεια που ταιριάζει στις απαιτήσεις της. Και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο και θέλω να ελπίζω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θα μπορεί σταθερά να παρέχει στον εκάστοτε Πρωθυπουργό τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται, προκειμένου να προασπίσει και να διαφυλάξει την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Κύριε Πρόεδρε, τότε είχατε πει ότι δεν γνωρίζατε. Δεν γνωρίζατε τι συνέβη. Για μια υπηρεσία πάντως που επιλέξατε να την έχετε στην απόλυτη ευθύνη σας. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορείτε τώρα λίγες μέρες πριν τις εκλογές να μας πείτε γιατί παρακολουθήθηκε ο αρχηγός του στρατεύματος, γιατί παρακολουθήθηκε ένας πολιτικός αρχηγός που κάθεται στο ένα μέτρο από εσάς. Αν είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία, πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες, γιατί του ζητάει να τον ψηφίσουν σε λίγες μέρες. Και ένας εν ενεργεία τότε υπουργός σας. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν για αυτές τις παρακολουθήσεις, κύριε Τζίμα, δεν ήταν επαρκείς. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν αποτελεί κανέναν απολύτως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας και δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκεται υπό καθεστώς παρακολούθησης. Όμως, μιας και μιλάμε για κράτος δικαίου συστολικά, επιτρέψτε μου να πω ότι σίγουρα αυτή η υπόθεση είναι μια σκιά για την κυβέρνησή μας. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Όμως, το κράτος δικαίου στη χώρα αξιολογείται συνολικά. Σύμφωνα με τον Economist, η δημοκρατία μας έχει κάνει σημαντική πρόοδο τον τελευταίο χρόνο, παρά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτό σημαίνει ότι όταν βλέπουμε συνολικά το κράτος δικαίου, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο μία μεμονωμένη περίπτωση. Πράγματι, έγιναν λάθη. Αλλά συνολικά, το αν σήμερα αποδίδεται δικαιοσύνη στον τόπο, μέχρι και για την περίπτωση της Μυκόνου, θα σας έλεγα, αποδείξαμε ότι δεν δεχόμαστε άβατα παραβατικότητας. Και νομίζω ότι και αυτή είναι μια σημαντική κατάκτηση για τη δημοκρατία μας. Η κυρία Ζαχαρέα θα απευθύνει το ερώτημά της στον κύριο Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτές τις εκλογές το σύστημα της απλής αναλογικής μοιάζει να απομακρύνει τα κόμματα της αριστεράς αντί να τα φέρνει πιο κοντά. Ανταλλάσσουν οι επικεφαλείς βαριές εκφράσεις. Πηγαίνοντας ο πολίτης στην κάλπη, δεν θα πρέπει τελικά να γνωρίζει ποιος θα τον κυβερνήσει και με ποιο πρόγραμμα. Το δικό σας, του κυρίου Ανδρουλάκη, των κυρίων Κουτσούμπα Βαρουφάκη ή μια κοινή συνισταμένη όλων αυτών? Κυρία Ζαχαρέα, θα σας απαντήσω ευθύς αμέσως. Επιτρέψτε μου όμως ένα σχόλιο, διότι αισθάνομαι λίγο αμήχανα.
κάθομαι ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές του μεγαλύτερου σκανδάλου της μεταπολίτευσης. Στον κύριο Μητσοτάκη, που παρακολουθούσε τον κύριο Ανδρουλάκη. Και ερωτά τον Πρωθυπουργό σήμερα και λέει: οι εξηγήσεις που έδωσα δεν ήταν επαρκείς. Ας δώσει σήμερα κάποιες εξηγήσεις. Υπήρξε εθνικός λόγος για τον οποίο παρακολουθεί τον κύριο Ανδρουλάκης? Ποιος ήταν αυτός? Πώς εγώ θα συνεργαστώ μαζί του αύριο, αν είναι πράγματι κατάσκοπος, εθνικά επικίνδυνος? Και για ποιο λόγο παρακολουθεί το αρχηγός του στρατεύματος? Αδιανόητα πράγματα. Τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ότι ενοχιστρωτής ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έχουμε απλή αναλογική, κυρία Δαχαρέα, και έρχομαι στο ερώτημά σας. Υπάρχει όμως και η απλή λογική. Η απλή λογική λέει ότι μπορούμε και πρέπει να δούμε τα προγράμματά μας, βάσει των οποίων να κάνουμε συγκλήσεις, για να δώσουμε μια προοπτική την επόμενη μέρα. Και εγώ απευθύνομαι πράγματι στις προοδευτικές δυνάμεις. Και λέω ότι η απλή αναλογική μπορεί να δώσει κυβέρνηση. Πρωτίστως, με βάση τα δεδομένα, το πρώτο με το τρίτο κόμμα μπορεί να φτιάξει κυβέρνηση. Και απευθύνομαι όμως σε όλα τα κόμματα τα προοδευτικά, λέγοντας ότι υπάρχει προοπτική ανάσας για τον τόπο πάνω σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα δώσει ανάσα στα νοικοκυριά. Με αύξηση των μισθών, μείωση των τιμών, ρύθμιση των χρεών. Και περιμένω να δω και βλέπω ότι υπάρχουν συγκλήσεις, αλλά θα δούμε αυτές τις συγκλήσεις περισσότερο, πιστεύω, μετά τις εκλογές. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο πολίτης όταν πάει στην κάλπη ψηφίζει και για πρωθυπουργό. Τι θα ισχύσει τελικά, θα είστε εσείς, αν είστε πρώτο κόμμα, θα ισχύσει ο όρος του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν δέχομαι τον Αλέξη Τσίπρα για πρωθυπουργό, και εν τέλει η στάση των επικεφαλής των κομμάτων του λεγόμενου αριστερού χώρου σας έχει απογοητεύσει σε αυτές τις εκλογές? Κύριε Δαχαρέα, είναι απολύτως φυσιολογικό, πηγαίνοντας σε μια ανταγωνιστική διαδικασία, που είναι εκλογική διαδικασία, να υπάρχει ανταγωνισμός και ανάμεσα σε κόμματα που έχουν συγκλήσεις προγραμματικές. Δεν μπορώ να πω λοιπόν ότι δεν νομίζω ότι έχει νόημα να κάνω κριτική στη στάση που κρατούν τα κόμματα και οι αρχηγοί των κομμάτων. Άκουσα σήμερα και από τον κύριο Κουτσούμπα να λέει ότι όχι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, το καταγράφω. Ακούω βεβαίως και από τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέτει προτάσεις προγραμματικές που βλέπω ότι υπάρχουν συγκλήσεις. Από εκεί και πέρα, αυτό που κατά την άποψή μου είναι κρίσιμο είναι ότι ο ελληνικός λαός με την ετοιμιγορία του θα δώσει κάποιους συσχετισμούς. Αυτός που είναι πρώτος θα έχει τον πρώτο λόγο. Και βεβαίως το δικαίωμα του ελληνικού λαού να επιλέξει ποιος θα τον κυβερνήσει δεν μπορεί κανείς να το οικειοποιηθεί. Λοιπόν, τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε την τρίτη ενότητα που ήταν κράτος, θεσμοί και διαφάνεια. Και ερχόμαστε στην τέταρτη ενότητα, νομίζω μια ενότητα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες. Υγεία, παιδεία και κοινωνικό κράτος. Το πρώτο ερώτημα θα το κάνει η κυρία Σία Κοσιώνη στον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενικέ, ο Αλέξης Τσίπρας έχει υποσχεθεί ότι η προοδευτική κυβέρνηση, εφόσον καταφέρει να την φτιάξει, θα προχωρήσει σε άμεση κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια, την οποία, όπως έχει πει, θεωρεί ανήθικη. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν θα έχει τη στήριξη του ΚΚΕ. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής από μόνη της δεν λύνει τα προβλήματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η κατάργησή της δηλαδή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προτείνει δέσμη μέτρων για την αναβάθμιση της παιδείας των παιδιών μας και βεβαίως μέσα σε αυτά είναι και η κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, την οποία η Νέα Δημοκρατία την προώθησε, διότι θεωρεί ότι δεν μπορούν να μπαίνουν με 8.000 μόρια, για παράδειγμα, με τέτοιο χαμηλό επίπεδο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οι νέοι μας, αλλά μπορούν όμως οι ίδιοι με τα 8.000 μόρια να πληρώνουν 8.000 ευρώ για να πηγαίνουν σε ιδιωτικά κολέγια τα οποία έχουν εξισωθεί με τα πανεπιστημιακά πτυχία. Και βεβαίως ο κύριος Τσίπρας το λέει αυτό εκ του ασφαλούς ανέξοδες υποσχέσεις προεκλογικές, γι' αυτό είπα να κρατήσει ο λαός μας και η νεολαία μικρό καλάθι, διότι την ίδια στιγμή που λέει ότι θα το κάνει αυτό ως πρώτο άρθρο, ως πρώτο νόμο, την ίδια στιγμή βάζει ένα μεγάλο κόφτη που είναι η επιλογή μόνο 10 τμήματων στο μηχανογραφικό, που σημαίνει το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο, δηλαδή να κόβονται πάρα πολλά παιδιά και να μένουν εκτός από αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η ουσία. Και βεβαίως στα πλαίσια αυτά, με το συνολικό πρόβλημα που υπάρχει και για την Τράπεζα Θεμάτων και
και για το ζήτημα και για άλλα ζητήματα που αφορούν την παιδεία, για την οποία έχει τεράστια ευθύνη και η διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, αλλά και στο τωρινό του πρόγραμμα τα έχει. Κύριε Κουτσούμπα, παρακαλώ. Βεβαίως, καμιά ανοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κατάλαβα σωστά ότι μπορεί και να τον στηρίζατε σε αυτό το πεδίο. Να σας απευθύνω και ένα ερώτημα που αφορά μια εξαγγελία. Το καμιά ανοχή, έτσι το καταλάβατε. Νομίζω από την όλη περιγραφή που κάνατε, είπατε ότι είστε υπέρ αυτής της πολιτικής. Θα μου επιτρέψετε λίγο να συνεχίσω το ερώτημα, κύριε Κουμαρά. Ναι, κύριε Κοσιόν. Λοιπόν, για να ρωτήσω εάν αντιστοίχως θα βλέπατε θετικά να στηρίξετε την προσπάθεια που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, εφόσον τον στηρίξει ο λαός την επόμενη θητεία, στην υγεία, με προσλήψεις, αυξήσεις μισθών, αναβάθμιση κτηριακών υποδομών. Θα τη στηρίζετε λοιπόν αν οδηγούσε στην αναβάθμιση της παρεχόμενης υγείας για τους πολίτες? Καμιά κυβέρνηση αντιλαϊκή δεν πρόκειται να στηρίξει ή να ανεχθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το ξαναλέμε για πάρα πολλές φορές, το επαναλαμβάνουμε. Δεν υπάρχουν ένα, δυο ή τρία ζητηματάκια. Δεν είναι μόνο η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δεν είναι μόνο να πάρει να κάνει κάποιες προσλήψεις σε ένα νοσοκομείο. Η συνολική πολιτική και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στην υγεία όσο και στην παιδεία, είναι σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση με αυτό που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και που απαιτεί το εκπαιδευτικό κίνημα, η νεολαία, οι φοιτητές, οι μαθητές παντού. Άρα λοιπόν, τα ζητήματα αυτά, εκτός από το ότι έχουμε μια σειρά ζητήματα της οικονομίας, για παράδειγμα, που επίσης υπάρχουν, μια σειρά ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο και τις εξελίξεις... Κύριε Κουτσούμπα, λυπάμαι, πρέπει να σας διακόψω, είναι το διεθνής έχει τελειώσει ο χρόνος. Λυπάμαι. Ξέρω, είναι αυτό λυπάμαι, το απαράδειγμα. Το ρολόι αυτό ρολόι είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω για όλους, αλλά πρέπει να το τηρώ εγώ. Είναι και εμένα ο ρόλος μου σε αυτό λίγο δύσκολος και μερικές φορές δυσάρεστος. Λοιπόν, έρχεται η σειρά του κυρίου Σρόιτερ να ρωτήσει τον κύριο Βελόπουλο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Υγεία και Κοινωνία, στη μάχη με την πανδημία, επιλέξατε να μην κάνετε το εμβόλιο και ταχθήκατε από την πρώτη στιγμή κατά της υποχρεωτικότητας. Λέγατε χαρακτηριστικά ότι στη δημοκρατία ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει αυτό που νομίζει για το σώμα του. Ρωτάω λοιπόν, αφού ο καθένας έχει το δικαίωμα να ορίζει το σώμα του, γιατί είστε αντίθετος με τον νόμο περί αλλαγής φύλου, είστε αντίθετος με τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών και κυρίως γιατί λέτε όχι ακόμη και στις αμβλώσεις τις οποίες χαρακτηρίζεται δολοφονία? Γιατί όλοι αυτοί δεν μπορούν να ορίζουν το δικό του σώμα και εσείς μπορείτε να ορίζετε το δικό σας? Θα μπορούσα και εγώ να αντιστρέψω αυτό που με ρωτάτε για εσάς. Αλλά εγώ είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Θα μου επιτρέψετε ως φυσικό πρόσωπο να έχω τις απόψεις μου και να ταυτίζονται με τον χριστιανισμό? Ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Για ένα τα θέματα. Πρώτον, υποχρεωτικότητα στο εμβόλιο δεν μπορώ να δεχτώ για ένα και μόνο λόγο. Είναι δικό μου το σώμα, το κάνω ό,τι θέλω εγώ. Είναι δικό μου. Είναι του ανθρώπου. Άρα λοιπόν η υποχρεωτικότητα είναι για μένα ό,τι χειρότερο για τη δημοκρατία. Από την άλλη, πρέπει να πούμε και κάτι σωστό όμως. Όποιος ήθελε, το έκανε. Γιατί έπρεπε σώνει και καλά να επιβάλλω και πρόστιμα στους συνταξιούχους και ακόμη και τώρα να έρχονται από την εφορία τα 100 ευρώ να είναι 150-200 ευρώ, όταν ο συνταξιούχος παίρνει 200 και 250 ευρώ, σύνταξη 300. Ρωτώ εσάς, είναι δίκαιο αυτό? Γιατί μιλάμε για δικαιοσύνη. Όσο για τις αυλώσεις, πρέπει να σας πω κάτι πολύ απλό. Εγώ εμπιστεύομαι την Ελληνίδα μάνα. Η Ελληνίδα μάνα έχει το δικαίωμα να κάνει αυτό που νομίζει αυτή καλύτερο για αυτήν. Η Ελληνίδα μάνα μπορεί εγώ ως Ορθόδοξος να διαφωνώ με τις αυλώσεις. Αλλά κάποια στιγμή και λόγω του δημογραφικού πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το θέμα αυτό, γιατί η Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά και πρέπει να στηρίξουμε την οποιαδήποτε μάνα έχει μια κίνηση που μπορεί να μην της αρέσει. Οικονομικά, ηθικά, κοινωνικά, να σταθούμε δίπλα της, να κρατήσει το παιδί. Πλην κάποιων άλλων εξαιρέσεων και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ, βιασμών. Και μια και μιλάω για βιασμούς, εκεί το 12χρονο κοριτσάκι, κύριε Σρόιτερ, τι γίνεται? Πού είναι οι 200 παιδοβιαστές? Γιατί δεν μιλάει κανείς γι' αυτό? Πού είναι τα ονόματά τους? Αν ήταν κάτι άλλο, το λέγαμε όλοι. Και σταματώ εδώ, γιατί περιμένω τη δεύτερη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, λοιπόν. Είστε χριστιανός Ορθόδοξος, το σέβομαι απόλυτα. Από την άλλη, είστε αρχηγός κόμματος. Φαντάζομαι την πολιτική σας δεν την υπαγορεύει η Εκκλησία, αμοιώς ήταν αρχηγός κόμματος ο Αρχιεπίσκοπος. Λέω εγώ. Και δεύτερον, μου επιτρέπετε μια προσωπική ερώτηση, ένα προσωπικό παράδειγμα. Δεν το κατάλαβα το ερώτημα, συγγνώμη. Πάρτε το χρόνο το δικό μου. Πάμε πάλι το χρόνο. Αν έχει την καλοσύνη, πάμε πάλι το χρόνο από την αρχή. Σέβομαι απόλυτα ότι είστε χριστιανός Ορθόδοξος. Από την άλλη, είστε και πολιτικός αρχηγός. Να το ρωτήσω πολύ απλά, λοιπόν, αν τις πολιτικές σας θέσεις τις υπαγορεύει η Ορθοδοξία και μόνο. Τις προσωπικές μου θέσεις. Τις πολιτικές, πρόεδρε. Και τις πολιτικές τις υπαγορεύουν οι παραδοσιακές αξίες της χώρας μου. Μεγάλωσα με τα ήθη, έθιμα και τις παραδόσεις μου και αυτός ο ψευτοπροδευτισμός εμένα με βρίσκει απέναντι.
Και είναι η άποψή μου. Όσοι συνταυτίζονται λοιπόν με αυτές τις απόψεις, είναι μαζί μας. Κοιτάξτε, έχετε μπερδέψει την πρόοδο με το παραφύσιν ζήν. Με τα περίεργα, κακέκτυπα στερεότυπα που έρχονται απ' έξω. Εγώ θα διατηρήσω τη γλώσσα μου, τον πολιτισμό μου, την παράδοσή μου. Αυτό πιστεύω, αυτό θέλω να επιβάλλω στη χώρα μου. Παραδείγματος χάρη. Ακούστε, κύριε Στρόιτερ. Εδώ έχω μπροστά εικόνα θρησκευτικού βιβλίου. Ξέρετε την εδώ. Η Ινδιάνα η Παναγία. Εδώ είναι η Γκέισα η Παναγία. Είναι σε βιβλία της Τρίτης Δημοτικού. Βιβλία Τρίτης Δημοτικού με Γκέισα Παναγία. Αυτό δεν είναι πρόστιχο. Δεν είναι χριστιανοφοβία. Ή δεν το καταγγέλει κανένας από εσάς. Και πρέπει εμένα να με ρωτάτε για τον χριστιανισμό. Μάλιστα. Και υπάρχουν και άλλα. Λοιπόν. Πολλά περισσότερα τέτοια. Σε πλάκα του Δημοτικού λέγονται αυτά. Πάμε. Γκέισα, Όρνης, το συγγνώμη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε από τον κύριο Παναγιώτη Στάθη. Ερώτημα στον κύριο Βαρουφάκη. Κύριε Γραμματέα, έχετε φοιτήσει και διδάξει σε κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Είστε υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα? Να έχει δηλαδή τη δυνατότητα ένας νέος να μπορεί να σπουδάσει στη χώρα του χωρίς να πάει στο εξωτερικό? Δεν έχω διδάξει ποτέ σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πολύ καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια μόνο στις ΗΠΑ της Αμερικής, πουθενά άλλου. Γιατί έχουν ένα ιδιαίτερο διεθνή, πλαίσιο. Διεθνή. Ιδιαίτερο πλαίσιο, το οποίο ουσιαστικά το Harvard δεν είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο, είναι κάτι σαν ένα trust. Η όλη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ μας είναι αποκρουστική. Πραγματικά το εννοώ αποκρουστική. Και μιλάω αυτή τη στιγμή σαν καθηγητής πανεπιστημίου, θα ξεχάσω για μια στιγμή ότι είμαι αρχηγός πολιτικού κόμματος. Γιατί όλη η ιστορία αυτή δεν γίνεται για να έρθει το Harvard στην Ελλάδα. Γίνεται για να αναβαπτιστεί ένα κολέγιο της συμφοράς, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, εκμεταλλεύεται την υποχρηματοδότηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Μπορεί να έχει και πολύ καλούς δάσκαλους. Ξέρετε, παίρνουν παιδιά με διδακτορικά και τα βάζουν να διδάσκουν σε αυτά τα κολέγια 25 και 30 ώρες τη βδομάδα, το οποίο σημαίνει ότι τα καίνε, καίνε τα μυαλά τους, γιατί αν είσαι υποψήφιος διδάκτορας, μεταδιδάκτορας, και δουλεύεις τόσες ώρες διδάσκοντας από τα ίδια ανόητα εγχειρίδια, μετά από 5 χρόνια δεν έχεις καμία ακαδημαϊκή καριέρα. Η ουσία εδώ είναι η ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Είναι ο μόνος τρόπος για να διαφυλάξουμε μια πανεπιστημιακή εκπαίδευση την οποία την έχουμε στήσει για 150 χρόνια από τα αρπακτικά, τα οποία μπορεί να, κάποια να έχουν αρπακτικά funds, άλλα πηγαίνουν όπως η Σύμβηση που πήρε τη ΔΕΗ να πάρει το Μετροπόλιταν και το Υγεία, κάποιοι άλλοι στείλουν αυτά τα κολέγια της συμφοράς. Πρόσφατα σε μια συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας μας είπε, μας μίλησε για ΙΕΚ Φούφουτος, είπε. Επειδή υπάρχει μια ταύτιση, όπως καταλαβαίνω, σε αυτό, είναι ένα θέμα. Εσείς είπατε για κολέγια συμφοράς. Ένα δεύτερο θέμα είναι, παραδείγματος χάριν, επειδή μιλάτε εμφατικά γι' αυτό, η προστασία πρόσωπης κατοικίας. Αυτά δεν είναι κομβικά ζητήματα που δεν μπορούσαν να σας βάλουν σε μια συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη? 2 χρόνια έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και των συναδέλφων μου στο ΜέΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη να προτείνουμε και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Κουτσούμπα και στον κύριο Ανδρουλάκη, σε οποιοδήποτε αυτό που καλείται προοδευτικός, να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι. Να μιλήσουμε για αυτό που λέτε εσείς. Για τις δυνατότητες εξερεύνησης συγκλήσεων. Όχι για να συμφωνήσουμε, αλλά για να δούμε. Έχουμε απλή αναλογική. Αν σέβεσαι την απλή αναλογική, δεν θα είναι την ψηφίσεις, πρέπει να τη σεβαστείς στην πράξη. Το οποίο σημαίνει να είσαι έτοιμος να παραπερίσεις προσωπικές πικρίες, αντεκλήσεις, το παρελθόν και να κάτσουμε να συζητήσουμε. Γιατί το σύνταγμά μας δεν είναι σαν το γερμανικό, δεν μας επιτρέπει μετεκλογικά να κάτσουμε 3 μήνες και να συζητάμε. Σε 2,5 μέρες πρέπει να έχουμε κάνει κυβέρνηση. Αυτή η πόρτα έχει κλείσει, αυτό το παράθυρο έχει κλείσει από τα υπόλοιπα κόμματα, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος απευθύνει το ερώτημά του στον Πρωθυπουργό. Κύριε Πρωθυπουργέ, μόλις τώρα το ακούσαμε άλλωστε και από τον κύριο Βαρουφάκη, συνολικά η αντιπολίτευση σας ασκεί έντονη κριτική ότι πρημοδοτείτε την ιδιωτική υγεία και την ιδιωτική παιδεία εις βάρος της δημόσιας. Χωρίς γενικεύσεις, για να δούμε τώρα την εικόνα στην υγεία. Είχαμε το πρόσφατο περιστατικό στο Καστελόριζο που ένας πατέρας πήρε το παιδί του και το πήγε στη γειτονική Τουρκία για περίθαλψη. Ειδικά στην ελληνική περιφέρεια έχουν καταγραφεί μεγάλες και σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς, σε νοσηλευτικό προσωπικό, ακόμα και νοσοκομεία. Ένα ραντεβού για μια εξέταση μπορεί να έχει αναμονή μεγαλύτερη των 9 μηνών. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να λύσετε αυτά τα προβλήματα? Κύριε Βαδάκη, το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο οραματίζομαι, αποτελεί μία από τις 3 κεντρικές πολιτικές μου προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός.
Και γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα σήμερα τα οποία αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο έμεινε όρθιο τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, όμως δοκιμάστηκε, ανέδειξε και τα ισχυρά του σημεία, αλλά και τις μεγάλες του αδυναμίες. Γι' αυτό και έχουμε εκπονήσει ένα πρόγραμμα συνολικό, το οποίο ξεκινάει προφανώς από την κατάσταση η οποία υπάρχει στα νοσοκομεία μας. Χρειαζόμαστε 10.000 προσλήψεις νοσηλευτών πρωτίστως αλλά και γιατρών μέσα στην επόμενη τετραετία για να μπορέσουμε να κλείσουμε σημαντικά κενά τα οποία υπάρχουν και κυρίως να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο το ακούω από παντού και έτσι είναι. Μεγάλες καθυστερήσεις για χειρουργία, για ραντεβού, για μια απλή εξέταση δεν είναι αποδεκτές αυτές. Όπως τα ράντζα δεν είναι αποδεκτά για μένα. Γι' αυτό και έχουμε δώσει πολύ συγκεκριμένους δεσμευτικούς στόχους για το πώς ποιοτική υγεία μπορεί να παρέχεται εντός ενός πολύ πιο σύντομου χρονικού διαστήματος. Έχουμε ένα σχέδιο για να αναμορφώσουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε 80 νοσοκομεία, χρηματοδοτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης, 156 ουσιαστικά καινούρια πλήρη ανακαίνιση κέντρων υγείας στην περιφέρεια, ένα πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων το οποίο έχει ήδη αρχίσει και αποδίδει καρπούς. Βλέπετε το πρόγραμμα Φόβη Γεννήματα έχει ήδη διαγνώσει χιλιάδες Ελληνίδες με πρώιμο καρκίνο του μαστού, τον οποίο δεν γνώριζαν. Και φυσικά έμφαση στον προσωπικό γιατρό, ένας θεσμός ο οποίος έχει αρχίσει και ριζώνει και αποτελεί κατά την άποψή μου απολύτως καθοριστικό για να μπορούμε να προλαμβάνουμε και όχι να θεραπεύουμε εκ των υστέρων. Κύριε Πρωθυπουργέ, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 26,3% των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή 2.722.000, ένας στους τέσσερις, ζει κοντά ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Έχετε κάτι να τους πείτε σήμερα? Είναι λύση τα επιδόματα, τα οποία εδώ θα πρέπει να σας θυμίσω, ότι τα καταγγέλατε όταν είσαστε στην αντιπολίτευση και τα έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ? Μάλιστα. Καταρχάς, μιας και επικαλείστε τα στοιχεία της Ελστάτ, να σας θυμίσω ότι υπήρξε βελτίωση σε σχέση με τον περασμένο χρόνο, της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων, σχετικά με το ποσοστό των Ελλήνων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Ήταν 28%, πήγε στο 26%. Αυτό σχετικά με την κριτική της αντιπολίτευσης ότι υπάρχει διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι αποδεκτό το ποσοστό αυτό? Όχι. Η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι πρότυπο προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία, αλλά αυτή μπορεί να γίνει μόνο με καλύτερους μισθούς, με συνολική ανάπτυξη και προφανώς και με τη δημιουργία, κύριε Παπαδάκη, περισσότερων θέσεων εργασίας, διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος κοινωνικός αποκλεισμός και μεγαλύτερος, θα έλεγα, δείκτης φτώχειας από τον άνεργο, ο οποίος παραμένει καταδικασμένος σε μακροχρόνια ανεργία. Γι' αυτό και οι επενδύσεις, η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι τόσο ψηλά στο δικό μας πολιτικό πρόγραμμα. Θα έρθουμε τώρα στην κυρία Ράνια Τζίμα, η οποία θα απευθύνει το ερώτημά της στον κύριο Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, μπήκατε με φόρα το 2015 για να καταργήσετε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Τελικά εκείνοι που την πλήρωσαν ήταν οι συνταξιούχοι, στους οποίους επιφέρατε με το νόμο Κατρούγκαλου 22 μειώσεις. Φέρατε πολλούς από αυτούς κάτω από το όριο της επιβίωσης. Τώρα τους υπόσχεστε επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Γιατί να σας πιστέψουν? Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση σε ό,τι είπε ο κύριος Κουτσούμπας. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα καταργηθεί με μια προοδευτική κυβέρνηση. Οι 10 σχολές που είπε ότι υπάρχουν στο μηχανογραφικό είναι για τις πράσινες σχολές, για την ελεύθερη πρόσβαση. Ήτανε νόμος δικός μας. Τώρα θα εφαρμόσουμε αυτό το οποίο ίσχυε τόσα χρόνια στη χώρα και ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και το κατήρξε για να βγάλει φραγμό στα λαϊκά, στις λαϊκές οικογένειες. Ξανασκεφτείτε το λοιπόν, θα στηρίξετε, κύριε Κουτσούμπα. Έρχομαι στο ερώτημά σας, κυρία Τζίμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μια πάρα πολύ σκληρή μάχη με τους δανειστές. Είναι πρόσφατη ιστορία, μην κάνουμε ότι την ξεχνάμε. Έκανε ό,τι μπορούσε για να τιμήσει την λαϊκή εντολή που πήρε και έφερε μια συμφωνία πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό. Διότι παρέλαβε άδεια ταμεία, τη χώρα χρεοκοπημένη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και αυτή τη συμφωνία τη φέραμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Κάναμε εκλογές το Σεπτέμβριο του 19. Και καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια εκεί που τρεις κυβερνήσεις αποτύχανε. Να ρυθμίσουμε το χρέος. Να έχουμε 37 δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία. Να φέρουμε τη 13η σύνταξη. Κάθε Δεκέμβρη να δίνουμε από τα πλεονάσματα ό,τι περίσσευε από το πλεόνασμα που είχαμε, όχι από τα δανεικά, στους αδύναμους και στους συνταξιούχους. Και ο κ. Μητσοτάκης εκεί που φέραμε εμείς τη 13η σύνταξη, την κατήργησε. Και έλεγε ήταν ψίχουλα, αλλά την κατήργησε. Και σήμερα δεν δίνεται τα αναδρομικά που αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.
Κύριε Πρόεδρε, εκείνες πάντως τις ίδιες δύσκολες μέρες οι συνταξιούχοι βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν εδώ που τα λέμε το δίκιο τους. Ωστόσο, σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, 8 Ιανουαρίου του 2016, 3 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, ήρθαν αντιμέτωποι και με άγριο ξύλο και δακρυγόνα επί των ημερών σας αυτά στην αρχή της Ηρώδου Αττικού. Αισθάνεστε υπόλογος απέναντί τους? Κυρία Τζίμα, νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι ήμασταν υποχρεωμένοι να τηρήσουμε και να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ήταν το δικό μας πρόγραμμα. Είχαμε τους μνημονιακούς καταναγκασμούς, είχαμε απέναντί μας το Σόιμπλε εκείνη την εποχή και κάποιοι λέγανε βάστα Σόιμπλε. Εν τούτης, πιστεύω ότι υπήρξε η μέγιστη δυνατή κοινωνική συνένεση και κατανόηση στην προσπάθειά μας να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν νομίζω ότι ισχύει το ίδιο σήμερα. Και θέλω, ειδικά επειδή μιλάτε για τους συνταξιούχους, να επαναλάβω 7 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα στους συνταξιούχους αυτή την τετραετία. 4,5 δις από τη 13η σύνταξη που κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης και 2,5 δισεκατομμύρια τα αναδρομικά. Αυτά θα δοθούν πίσω. Η κυρία Ζαχαρέα θα ρωτήσει τον κύριο Ανδρουλάκη τώρα. Κύριε Πρόεδρε, στο πρόγραμμά σας για την υγεία μιλάτε για αξιοκρατία, όμως ο υποψήφιος μέχρι πρότινος με το κόμμα σας διευθυντής της νευροχειρουργικής καταγγέλλεται ότι έσπευσε να δώσει αναρωτική στον επιθεωρητή του ΟΣΕ χωρίς εξέταση και τώρα βρίσκεται σε αργία. Μήπως στη θεωρία οι απόψεις είναι σωστές, αλλά στην πράξη νοοτροπίες του παρελθόντος δεν έχουν εκλείψει? Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, κυρία Ζαχαρέα, θέλω να κλείσω τους λογαριασμούς μου με την προηγούμενη συζήτηση. Ξέρετε, όποιος παρακολουθεί την πολιτική μου πορεία, δεν περίμενε σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ, ως ευρωβουλευτής, έχω αγωνιστεί για τα εθνικά θέματα, με το εμπάρκο όπλων στην Τουρκία, για τη χώρα μου, με την πολιτική προστασία. Έχω σταθερή στάση για τους θεσμούς και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Οπότε, αυτό που είπε σήμερα, ότι δεν αποτελώ κίνδυνο για τη δημοκρατία, το έχει καταλάβει κάθε Έλληνας πολίτης. Κίνδυνο αποτελούσα για τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό παρακολούθηθηκα κατά την περίοδο των εσωκομματικών εκλογών. Και βέβαια αυτό που είπε δεν φτάνει. Ο στόχος μου είναι να πάνε στη φυλακή, να αναλάβουν τις ποινικές τους ευθύνες. Αυτοί που έσαν το παρακράτος εις βάρος πολλών πολιτών στην Ελλάδα και εξέθεσαν διεθνώς τη χώρα μας. Τώρα για το ερώτημά σας. Συνέβη αυτό το περιστατικό. Μέσα σε το λιγότερο 10 λεπτά έφυγε από τα ψηφοδέλτιά μας. Όπως έχω κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Εγώ δεν δέχομαι να κρύβουμε τις ευθύνες κάτω από το χαλί. Το μήνυμά μου είναι ξεκάθαρο. Όποιος είτε είναι κοντά μου, είτε είναι στο κόμμα μας και κινείται εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, δεν μπορεί να υπηρετήσει το στόχο μας για την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Και τώρα έχω μία θέση κατά θέση, δεν άκουσα κανένα να απαντήσει. Όλοι οι οργανισμοί, όλοι, όλα τα νοσοκομεία και οι διοικήσεις, δεν θα στελεχωθούμε κομματικά παιδιά του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλων κομμάτων. Μόνο με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό διάρκειας 2 μηνών με οικονομικά κίνητρα για να έρθουν οι καλύτεροι Έλληνες να υπηρετήσουν τους δημόσιους οργανισμούς και το δημόσιο συμφέρον. Κύριε Πρόεδρε, από πριν το 2007 ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου μίλαγε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16. Εσείς το 2023 θα στηρίζατε μια τέτοια αναθεώρηση? Προσέξτε, εμείς δεν παίρνουμε εμπόδιο στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστήμιων. Άλλωστε, αυτά τα πανεπιστήμια είναι και από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Όμως, λευκή επιταγή σε αναθεώρηση, χωρίς να έχουμε συμφωνήσει το πλαίσιο της παιδείας στη χώρα μας, και εννοώ την ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου. Δηλαδή, εμάς είναι προτεραιότητά μας. Δεν βάζουμε εμπόδια στο μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό, αλλά προτεραιότητά μας είναι ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο που θα σπουδάζει το Ελληνόπουλο της μεσαίας τάξης, των αδύναμων οικογενειών, θα παίρνει εφόδια ώστε να μπορεί να οικοδομήσει τη ζωή του με αξιοπρέπεια. Και βέβαια στην παιδεία, μιλάμε για εθνικό απολυτήριο, όπως τα πρότυπα Γαλλίας και Γερμανίας, ώστε να μην κρίνεται σε μία μόνο εξέταση το μέλλον του μαθητή, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια με πολλαπλές εξετάσεις. Ξέρετε, αυτό είναι ένα πακέτο για τη δημόσια παιδεία, ώστε να σταματήσει το σχολείο να είναι πάρεργο και να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο μόνο τα φροντιστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και την τέταρτη ενότητα. Μας μένουν άλλες 2. Θα πάμε ξανά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πολύ σύντομα.
Επιστρέψαμε. Η πολιτική αρχηγή είναι εδώ και οι έξι ακμαίοι μετά από δύο γύρους, συνολικά τέσσερις ενότητες, και έχουμε μπροστά μας άλλες δύο ενότητες και έναν τελικό καταληκτικό γύρο με τα σχόλιά τους, τις τοποθετήσεις τους. Πάμε λοιπόν στην πέμπτη μας ενότητα που είναι ενέργεια και περιβάλλον, και η κυρία Σία Κοσιόνη θα ρωτήσει τον κύριο Βελόπουλο. Ευχαριστώ ξανά. Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες είδαν το ενεργειακό κόστος να εκτοξεύεται ως συνέπεια κατά βάση των δυτικών εμπάργκο στη Ρωσία. Θέλω να σας ζητήσω να μας πείτε ευθέως αν πιστεύετε ότι η χώρα μας έπρεπε να απέχει από αυτά. Εγώ θα ανέμενα να με ρωτήσετε γιατί δεν κάνουμε εξορίξεις στη χώρα μας. Για να έχουμε δικό μας φυσικό αέριο και πετρέλαιο, ώστε να μην χρειαζόμαστε ούτε τη Ρωσία, ούτε την Αμερική, ούτε τη Σαουδική Αραβία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα ρωτήσετε τον ελληνικό λαό αν του αξίζει να πληρώνει πανάκριβα τα τρόφιμά του, να πληρώνει πανάκριβα το φυσικό αέριο και τη βενζίνη του, ενώ θα μπορούσε να έχει κάλλιστα τη δυνατότητα αυτή. Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλοί εφοπλιστές και γνωστοί που κάνουν και λαθρεμπόρο πετρελαίου, το φέρνουν στο λακωνικό κόλπο και το κάνουν με ταγκίσεις. Γνωστή ιστορία. Άρα λοιπόν, γιατί να κερδίζουν οι εφοπλιστές και να μην κερδίζει ο λαός? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Να κερδίζουν δηλαδή από το λαθρεμπόριο με τη Ρωσία αυτή πετρέλαιο ή άνθρακα και να μην κερδίζει ο ελληνικός λαός? Αν έχετε μια καλύτερη απάντηση, να μου το πείτε και σε μένα. Πάντως, εγώ επιμένω στην εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου. Σύμφωνα με την ειδική έκθεση της Επιτροπής Υδρογόνων Ανθράκων, την οποία έχω μπροστά μου, είναι μελέτη. Την έχουν όλοι. Η αξία των κοιτασμάτων στην Ελλάδα είναι περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χώρα μας. Αυτή είναι η μελέτη τους, καταγεγραμμένη, είναι η ειδικότερη όλων. Τι θα κάναμε εμείς και τι θα κάνουμε εμείς όταν γίνουμε κυβέρνηση? Θα κάνουμε ό,τι η Νορβηγία. Θα εξορίξουμε το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, θα το συνδέσουμε με τις συντάξεις και με τους μισθούς και από εκεί θα καρποθεί ο Έλληνας στην υπεραξία. Ξέρετε ότι στην Νορβηγία παίρνουν 3.000 ευρώ σύνταξη. Λόγω της συνδέσεως αυτής. Θα το εφαρμόσουμε για τους Έλληνες, για να μπορούν οι Έλληνες να παίρνουν αξιόλογες και αξιόπιστες συντάξεις. Κύριε Πρόεδρε, προσπάθειες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξ όσων γνωρίζω, γίνονται. Θέλω όμως να σας ρωτήσω γιατί δεν έχετε στηρίξει ούτε ένα νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εφόσον πιστεύετε ότι η χώρα μας πρέπει να είναι ανεξάρτητη, όπως σωστά λέτε. Διότι όπως γνωρίζετε, αν γνωρίζετε, η πράσινη ενέργεια δεν σε ανεξαρτοποιεί, δεν αποθηκεύεται. Είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα της πράσινης ενέργειας. Δεν αποθηκεύεται η ανεμογεννήτρια η ενέργειά της. Δεν υπάρχει μέθοδος. Και διαβάζοντας τον κύριο Γιάννη Μπασιά, τον πρόεδρο της ΕΔΕΗ, ψάξτε να δείτε ποιος είναι, λέει: η πράσινη μετάβαση παγκόσμια είναι μια βίαιη οικονομική μετάβαση σε ένα μοντέλο που χρειάζεται 3 εκατομμύρια, που θα φορτωθούν στις πλάτες των λαών και όχι των μεγάλων κολοσσών που εμφανίζονται ως παίκτες. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να υπηρετήσω τον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα θα γίνει πετρελαιοπαραγωγός χώρα με την ελληνική λύση. Εμείς θα παράγουμε το πετρέλαιο και εμείς θα το κάνουμε εξαγωγή. Δεν λέμε όχι στη γεωθερμία, ούτε όχι λέμε στα υδρολυτικά. Άλλο ανεμογεννήτρια που είναι τοξική και άλλο αυτό. Ευχαριστώ. Και εγώ. Ο κύριος Αντώνης Ρόιτερ θα ρωτήσει τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη τώρα. Κύριε Γραμματέα, διάβασα και το δικό σας πρόγραμμα για το περιβάλλον. Συνοψίζω λοιπόν. Εσείς δεν θέλετε εξορίξεις φυσικού αερίου, δεν θέλετε έρευνες για πετρέλαιο, δεν θέλετε το λιγνίτη, δεν θέλετε πυρηνική ενέργεια, δεν θέλετε ούτε τις χερσαίες ανεμογεννήτριες. Θέλετε αντίθετα θαλάσσιες ανεμογεννήτριες και θέλετε και επενδύσεις στο καύσιμο υδρογόνο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, οι πρώτες πλωτές ανεμογεννήτριες, αν υπογράφαμε σήμερα τις συμβάσεις, θα λειτουργούσαν σύμφωνα με την αρμόδια αρχή το 2030 και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει χρονικό στόχο για το υδρογόνο το 2050. Τότε θα είναι εφαρμόσιμες τεχνολογίες. Για τα επόμενα άμεσα 27 χρόνια, τι προτείνετε? Καταρχάς, οι εξορίξεις θέλουν τουλάχιστον 15 χρόνια. Μέχρι να αρχίσουν να παράγουν, αν παράγουν, και όταν παράγουν, δεν θα υπάρχει τιμή για πετρέλαια και για φυσικά αέρια, γιατί μέχρι τότε οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι πολύ πιο φθηνές. Άρα, ξεκινάμε από εκεί. Οι εξορίξεις δεν είναι λύση. Το μόνο πράγμα που σου προσφέρουν είναι γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και οικοκτονία, καταστροφή του περιβάλλοντος. Τώρα, όσον αφορά τη μετάβαση. Το μέλλον βεβαίως είναι οι πλωτές ανεμογεννήτριες, μικρού μεγέθους, αλουμινένιες, όχι από fiberglass για να είναι ανακυκλώσιμες, οι οποίες δεδομένης της έντασης του αέρα από τη Θράκη μέχρι τις Κυκλάδες, είναι σίγουρο ότι θα μπορούν να παράξουν αρκετή υπερβάλλουσα ηλεκτρική ενέργεια για να έχουμε πράσινο υδρογόνο. Το πράσινο υδρογόνο τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Μην ακούτε αυτά που λένε 2050. 2050 είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη
Equinor και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις, ιδίως όσο αφορά το πράσινο υδρογόνο στη χρήση στη μεταλλουργία, έχει ήδη μπει μπροστά. Το θέμα για μας στην χώρα μας είναι κατά πόσο θα προλάβουμε, δεν θα χάσουμε και αυτή την βιομηχανική επανάσταση, την πράσινη βιομηχανική επανάσταση. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μια τεράστια αποτυχία της κυβέρνησης ότι τα χρήματα αυτά, όσα και να είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν έχουν επενδυθεί όλα σε ένα πράσινο αναπτυξιακό σχέδιο σαν αυτό που προτείνει το ΜέΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Πάντως, για κάποιον που δίνει ιδιαίτερη σημασία στο περιβάλλον, πρέπει να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να δώσετε, νομίζω, και ένα καλύτερο προσωπικό παράδειγμα. Τι εννοώ, με βάση το πόθεν έσχεσαι, αν δεν έχει αλλάξει κάτι, είστε ο πολιτικός αρχηγός με το μεγαλύτερο ενεργειακό αποτύπωμα. Οικογενειακώς έχετε 2 αυτοκίνητα, πέραν του βουλευτικού, 5 μοτοσυκλέτες και ένα ταχύπλο. Πολύ καύσιμο, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, έχω 2 μοτοσυκλέτες, δεν ξέρω πώς με τηρήσατε. Οικογενειακώς, λέω. Οικογενειακώς. Εγώ και η γυναίκα μου έχουμε 1 ο καθένας. Αλλά ξέρετε, τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σπάνια. Πάρα πολύ σπάνια. Με 1 μηχανή κυκλοφορούμε ο καθένας. Αυτό. 2 αυτοκίνητα τα έχουμε και κάθονται. Αν θα βοηθούσε να τα δώσουμε για ανακύκλωση, να το κάνουμε. Δεν έχω καμία αντίρρηση γι' αυτό. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να δίνουμε το προσωπικό παράδειγμα. Ταυτόχρονα έχει πολύ μεγάλη σημασία ως πολιτική να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος. Γιατί το να πει ένα κόμμα σαν το δικό μας καμία εξόρυξη, όταν ακούτε τι γίνεται με το θέμα των εξορύξεων, παρουσιάζεται ως η σωτηρία της χώρας, έχει ένα πολιτικό κόστος. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να το πάρουμε, το παίρνουμε και προχωράμε. Πολύ ωραία. Ο κύριος Στάθης τώρα θα απευθύνει το ερώτημά του στον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, επειδή μιλάμε για ενέργεια, διαθέσατε πάνω από 13 δισεκατομμύρια για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για την ενεργειακή κρίση. Και αν δεν απατώμε, πάνω από 43 δισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Αναρωτιέμαι, ξέρετε, γιατί όταν δίνει αυτά τα πολλά χρήματα, είναι η αλήθεια, η κυβέρνηση είναι ελάφρυνση και στήριξη των πολιτών, ενώ όταν ανακοινώνει στο πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα αυξήσει τις παροχές σε υγεία και παιδεία, είναι μνημόνιο και θα έχουμε χρεοκοπία σε ένα μήνα. Για τον απλούστατο λόγο, κύριε Στάθη, ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε εξαιρέσεις από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οποίο σήμαινε πρακτικά ότι οι χώρες μπορούσαν να ξοδέψουν όσο ήθελαν, χωρίς να υπάρχει κανείς ευρωπαϊκός περιορισμός, για να στηρίξουν την κοινωνία και την οικονομία συνολικά. Και είμαι πολύ υπερήφανος, διότι παρότι πρωθυπουργός μιας φιλελεύθερης κυβέρνησης, όταν χρειάστηκε να κάνουμε μια σημαντική κρατική παρέμβαση, μοναδική στην ιστορία της χώρας, την κάναμε, κρατήσαμε όρθια την κοινωνία, σώσαμε θέσεις εργασίας, προστατεύσαμε τις επιχειρήσεις και προστατεύσαμε τελικά και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από υπερβολικές αυξήσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Και θέλω να θυμίσω ότι ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια, το 70% των πόρων που χρησιμοποιήσαμε για να επιδοτήσουμε τα νοικοκυριά ήρθαν από την υπερφορολόγηση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Από εδώ και στο εξής όμως τα πράγματα αλλάζουν. Και από εδώ και στο εξής η χώρα είναι υποχρεωμένη να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι, το γνωρίζει και ο κύριος Τσίπρας. Άρα η ακριβής κοστολόγηση των προγραμμάτων και ο τρόπος με τον οποίο θα πετύχουμε δημοσιονομική συμμόρφωση έχει τεράστια σημασία για την επόμενη μέρα, για την επενδυτική βαθμίδα. Τα είπε και ο κύριος Τουρνάρα σήμερα. Και αναφέρω ενδεικτικά, μιας και ο κύριος Τσίπρας δεν το λέει, ότι μόνο τα 2 εμβληματικά μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ, μείωση του ΦΠΑ και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μόνο αυτά τα 2 μέτρα στοιχίζουν κοντά στα 4 δισεκατομμύρια ετησίως. Θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να μας πει από πού θα βρει τα χρήματα, εφόσον επιλέξει να τα εφαρμόσει, διότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν πρόκειται να αλλάξουν. Επειδή η ενότητα αφορά και το περιβάλλον, το πιο πράσινο μέσο μεταφοράς είναι προφανώς ο σιδηρόδρομος. Αν κάνετε ένα απολογισμό της πρωθυπουργίας σας, θεωρείτε από τα σημαντικότερα λάθη που έχετε κάνει είναι ότι δεν καταφέρατε να εξυγχρονίσετε το σιδηρόδρομο με αποτέλεσμα να έχουμε και το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που χάθηκαν 57 συνάνθρωποι μας? Θεωρώ ότι έγιναν βήματα και στον τομέα αυτών, αλλά προφανώς υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις τις οποίες πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Από εκεί πέρα θέλω να τονίσω τη μεγάλη έμφαση την οποία δίνουμε στα μέσα σταθερής τροχιάς. Είναι το πιο κοινωνικό μέσο και το πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Εξού και κατασκευάζουμε τη γραμμή 4 του μετρό στην Αττική, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο το οποίο γίνεται σήμερα στη χώρα. Επεκτείνουμε τη γραμμή 2 του μετρό. Κάνουμε μια συνολική παρέμβαση στα τρένα μας, έτσι ώστε να είναι επιτέλους απολύτως ασφαλή και σύγχρονα. Και βέβαια παραδίδουμε στο τέλος του έτους, αρχές του επόμενου, επιτέλους το μετρό της Θεσσαλονίκης μαζί με τα αρχαία, ένα έργο το οποίο δεχτήκαμε τεράστια κριτική, το οποίο όμως θα αλλάξει τελείως την όψη της πρωτεύουσας.
Ο Γιώργος Παπαδάκης θα απευθύνει ερώτημα στον κύριο Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι οι λογαριασμοί του ρεύματος αλλά και οι υψηλές τιμές στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέμασης έχουν επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τις επιχειρήσεις. Στο προεκλογικό σας πρόγραμμα προτίθεστε να μειώσετε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης αλλά και γενικότερα τις φορολογικές επιβαρύνσεις. Παρεμβάσεις όμως που προϋποθέτουν ένα υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Οι παρεμβάσεις αυτές θα είναι μόνιμες, είναι κοστολογημένες και ποια θα είναι τα αντισταθμιστικά μέτρα για να καλύψετε το δημοσιονομικό κενό που θα προκληθεί. Άλλωστε, σας ρώτησε προηγουμένως, αν δεν κάνω λάθος, και ο Πρωθυπουργός πάνω σε αυτό. Συμπέσατε. Συμπέσαμε, όχι. Ή κοίταξε τα χαρτιά μου ή διαβάζει τη σκέψη μου. Το δεύτερο είναι βέβαιο. Υποκλοπή θεωρείται αυτό. Λοιπόν. Ή εσείς ακούτε αυτά που λέω. Παρακαλώ. Δώστε μου τα δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, μην ανησυχείτε, κύριε Τσίπρα, τα έχετε. Ξεκινάει τώρα ο χρόνος του κυρίου Τσίπρα. Πρώτα απ' όλα θέλω, για να μην πέσει κάτω, είπε κάτι ο κύριος Ανδρουλάκης. Είπε να μην διορίζουμε κομματικά παιδιά διευθυντές νοσοκομείων. Και εγώ θέλω να πω ότι συμφωνώ με αυτή την πρόταση. Και γίνεται αυτή η πρόταση πολύ κέρια, επίκαιρη, μετά το δυστύχημα των Τεμπών, όπου ένα κομματικό ρουσφέτη, μια παράνομη μετάταξη ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είχε ειδίκευση, δεν είχε εκπαίδευση, οδήγησε στο θάνατο 57 ανθρώπους. Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας και ερώτημα του κ. Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα, τα χρόνια αυτά, μάλλον το 2022, έχουμε υπέρβαση εσόδων από τον υψηλό ΦΠΑ, από την έμεση φορολογία, 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν ρίχνει το ΦΠΑ, γιατί δεν ρίχνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όταν ακόμα και οι υποψήφοι βουλευτές του κ. Μητσοτάκη το ζητάνε και λένε ότι τα λεφτά πάνε στον ένα παρακράτος. Και να δίνει στοχευμένες επιδοτήσεις για να κρατάνε υψηλά τις τιμές οι εταιρείες ενέργειας και τα δηληστήρια. Γι' αυτό οι επιδοτήσεις δεν πηγαίνουν στην τσέπη του Έλληνα πολίτη, του καταναλωτή. Άρα λοιπόν, εμείς θα σταματήσουμε αυτό το μηχανισμό αναδιανομής εισοδήματος από τους πολλούς σε λίγους και ισχυρούς, διότι αυτό γίνεται. Να λοιπόν που θα βρούμε τα λεφτά. 4,5 δισεκατομμύρια είναι τα υπερέσοδα. Θα σταματήσει να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός αναδιανομής εισοδήματος. Αυτό θα γίνει. Και θα πάρει ανάσα ο πολίτης, θα πάρει ανάσα ο καταναλωτής. Θα πέσουν οι τιμές. Επίσης, στο πρόγραμμά σας αναφέρεται την επαναφορά της ΔΕΗ στον έλεγχο του δημοσίου. Και ρωτάω, με αυτή σας την απόφαση, εμείς οι καταναλωτές θα πληρώνουμε μικρότερους λογαριασμούς? Προφανώς, κύριε Παπαδάκη, διότι θέλω να θυμίσω ότι η ΔΕΗ επί των πιο δύσκολων στιγμών δημοσιονομικά, 4,5 χρόνια κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αύξησε ούτε ένα ευρώ τους λογαριασμούς. Και ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ λίγο πριν έρθει αυτή η τρομακτική ενεργειακή κρίση. Και η ΔΕΗ σήμερα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ασκροκέρδεια. Το 80% των υπερεσόδων που καταγράφονται και των ουρανοκατέβατων κερδών πηγαίνουν στη ΔΕΗ, η οποία λειτουργεί με αμιγώς ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Και με ένα διοικητικό συμβούλιο γαλάζιων παιδιών που το μόνο που κάνουν να δίνουν μπόνους στους εαυτούς τους. Λοιπόν, αυτό θα σταματήσει. Και μπορεί να σταματήσει. 800 εκατομμύρια ήταν οι επιδοτήσεις μόνο το μήνα Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Με το 1/3 αυτών των χρημάτων η ΔΕΗ θα ξαναπεράσει σε δημόσιο έλεγχο. Η κυρία Ράνια Τζίμα έχει το λόγο τώρα για να ρωτήσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πιαστώ από την ερώτηση του Γιώργου Παπαδάκη για την απάντηση του κυρίου Τσίπρα. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας επιμένει να δεσμεύεται ότι θα επαναφέρει το ΔΕΛΤΑ στην ΔΕΗ. Κάτι που απορρίπτει κατηγορηματικά ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω να ρωτήσω εσάς. Είστε σοσιαλιστής. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι έτσι θα πέσουν οι λογαριασμοί. Εσείς σε ποια κατεύθυνση είστε πιο κοντά, αν θα το βάζετε ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή σας σε ένα κυβερνητικό σχήμα και γιατί δεν είναι στις προτεραιότητές σας? Καταρχάς, κυρία Τζίμα, αυτή τη στιγμή το 34% των μετοχών της ΔΕΗ ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Όλοι οι άλλοι μαζί δεν μπορούν να σχηματίσουν μια πλειοψηφία. Είναι πολύ χαμηλή μέτοχη όλο το υπόλοιπο μετοχικό σχήμα. Οπότε το ελληνικό δημόσιο διορίζει και τον πρόεδρο και τον διευθυνό σύμβουλο και καθορίζει και την πολιτική της ΔΕΗ. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, τι 34, τι 50, πάλι το κράτος κάνει κουμάντο. Οπότε αυτό είναι μία πρόταση η οποία δεν αλλάζει. Αν θέλει το κράτος να έχει η ΔΕΗ μια άλλη πολιτική πιο φιλική προς τον καταναλωτή. Δηλαδή, η ΔΕΗ έχει υδροελεκτρικά, έχει λιγνητικά και παρόλα αυτά κερδοσκόπησε πολλαπλάσια από κάποιοι άλλοι
εις βάρος του ελληνικού λαού, λόγω ότι παράγει φτηνή ενέργεια. Τώρα, η άποψή μου ποια είναι, γιατί εδώ το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Για μένα πρέπει να διασυνδέσουμε την απολιγνητοποίηση, δεν πρέπει να βιαστούμε, να την διασυνδέσουμε ως κίνηση της οικονομίας μας με τις επενδύσεις στο δίκτυο και την αποθήκευση. Γιατί? Για να περιορίσουμε την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, στο οποίο δυστυχώς πρωταγωνίστηκε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή την πολιτική που για μένα είναι καταστροφική, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα, αν βάλουμε τις υπόλοιπες χώρες του Νότου, κυρίως Πορτογαλία και Ισπανία, που έχουμε την πολλαπλάσια εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Γιατί βάζω αυτή λοιπόν την πολιτική θέση δίκτυο και αποθήκευση? Διότι με ένα καλό δίκτυο δεν θα έχουμε μεγάλα park up. Θα βάλουμε προτεραιότητα αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές, δήμους, ώστε να πάμε στον εκδημοκρατισμό της παραγωγής πράσινης ενέργειας και να εμποδίσουμε τις ανισότητες και τη φτωχοποίηση που θα έρθει λόγω της κόστους ενέργειας στο μέλλον στην κοινωνία. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν πήρα μια καθαρή απάντηση, τουλάχιστον όπως την εννοώ εγώ. Αν την επόμενη μέρα συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση, ζητάτε να μείνει ΔΕΗ όπως είναι σήμερα ή να αλλάξει? Να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης εσωτερικά ή να αλλάξει και η δομή? Είναι ξεκάθαρη η απάντησή μου. Και σήμερα με το 34%, εάν θέλει το κράτος. Είναι σήμερα. Μα το ίδιο πράγμα είναι. Διότι το κράτος κάνει κουμάντο στη ΔΕΗ. Δηλαδή, είτε 34 είτε 50, το κράτος σήμερα διορίζει. Εγώ βάζω τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, κυρία Τζίμα. Εγώ στην τελευταία μου συμφορία ως ευρωβουλευτής καταψήφισα το εμπόριο ρήπων. Ξέρετε γιατί? Διότι το εμπόριο ρήπων, όπως έρχεται από το 30 και μετά. Και με τη μεγάλη αδυναμία της Ελλάδας να δημιουργήσει κοινωνικές πολιτικές στην παραγωγή ενέργειας, είναι φόρος στον άνθρακα για τα πιο ενεργοβόρα σπίτια και τα πιο ενεργοβόρα αυτοκίνητα. Ποιοι το πληρώνουν αυτό? Οι πιο φτωχοί Έλληνες που δεν μπορούν να αλλάξουν αυτοκίνητο κάθε 3 χρόνια ή δεν μπορούν να κάνουν μεγάλη χρήση του εξοικονομώ. Άρα, εγώ στοχεύω σε μια πολιτική όπου τα φωτοβολταϊκά συστέγες και ένα πολύ ισχυρό εξοικονομώ θα περιφρουρήσει τους πιο φτωχούς Έλληνες από την αύξηση των τιμών ενέργειας και από το κόστος ζωής που θα αυξηθεί ραγδαίματα το 2030 με τις πολιτικές που ακολουθεί κυρίως η κυβέρνηση. Μάλιστα. Η κυρία Μάρα Ζαχαρέα θα απευθυνθεί στο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τώρα τον κύριο Κουτσούμπα. Κύριε Γραμματέα, η ανοικοδόμηση σε δημοφιλή νησιά, κυρίως στις Κυκλάδες, έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με προφανή περιβαλλοντικά ζητήματα. Κρατικές υπηρεσίες για δεκαετίες κάνουν τα στραβά μάτια. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση? Και τι θα μπορούσε να κάνει το δικό σας κόμμα για να βοηθήσει στο να μπει φρένο? Το βασικό πρόβλημα με το ζήτημα της ενέργειας και κατ' επέκταση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανοικοδόμησης εργατικών κυρίως κατοικιών και όχι των πλουσίων, των λεφτάδων, αυτών που δεν ξέρουν τι έχουν, μιας και μιλάμε για Κυκλάδες, γιατί δεν πάνε συνήθως οι εργάτες, οι αγρότες της πατρίδας μας, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες να οικοδομήσουν εκεί και ανεξέλεγκτα να φτιάξουν τις βιλάρες τους. Άρα λοιπόν πρέπει να μπει ένα φρένο που αυτό μπορεί να το κάνει όμως μια διαφορετική διακυβέρνηση. Μια άλλη εξουσία, μια πραγματική εργατική λαϊκή εξουσία. Και εδώ ερχόμαστε στο ζήτημα ξανά της ενέργειας και της πράσινης μετάβασης. Η εγκληματική πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, της απολιγνητοποίησης του χρηματιστήριου ενέργειας που ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως θα του έλεγα να σκεφτεί καλύτερα να μην ξύνεται, γιατί ξύνεται πολύ στην κλίτσα του Τσοπάνη όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, απευθυνόμενο στο ΚΚΕ για την προοδευτική κυβέρνησή του Μούφα, που την προβάλλει προς τον ελληνικό λαό, παρότι του έχουν απαντηθεί επανειλημμένα. Και αυτό αφορά και την ενέργεια, αφορά και τις μεταφορές, αφορά και την παιδεία που συζητούσαμε πριν και άλλα ζητήματα. Κύριε Γραμματέα, θα μείνω στο θέμα της ενέργειας. Πόσο προβλέπετε να κρατά αυτή η κρίση κατά τη γνώμη σας και αν τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την στήριξη των οικοκυριών εσείς τα θεωρείτε επαρκή ή θα έπρεπε να γίνει και κάτι άλλο και αν ναι, τι ακριβώς? Εάν δεν αξιοποιηθούν όλες οι εγχώριες πηγές ενέργειας με κοινωνικοποίηση, δηλαδή το ποιος έχει την ιδιοκτησία, αλλά και με έναν κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό του κράτους, με τη συμμετοχή των εργαζομένων αλλά και των επιστημόνων σε αυτή την υπόθεση, δεν θα λυθεί το πρόβλημα.
Και αυτή είναι η πρόταση και το πρόγραμμα του ΚΚΕ. Η Ελλάδα είναι πλούσιος τόπος, έχει παραγωγικές δυνατότητες, μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις μορφές ενέργειας. Και το λιγνίτι, και τη γεωθερμία, και τον υδροηλεκτρισμό, και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα πάντα. Άρα λοιπόν το ζήτημα βρίσκεται στο τι ρότα τραβάς, πώς πας στην ανάπτυξη ως κράτος, ως κοινωνία και βεβαίως ποιος έχει αυτή την εξουσία και αυτή την ιδιοκτησία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και αυτό τον κύκλο και πάμε στην έκτη ενότητα. Η ενότητα αυτή έχει τίτλο «Νέα γενιά». Όπως ξέρετε, γιατί το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, προσετέθη την τελευταία στιγμή από την Διακομματική Επιτροπή. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ενότητα, διότι δεν ξέρω πόσοι μας παρακολουθούν απόψε από τη νέα γενιά και ελπίζω να είναι πολλοί και το εύχομαι να είναι πολλοί για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και να πάνε στην κάλπη. Αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι μια ενότητα που ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμάς τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς αρχηγούς. Και ξεκινάει η κυρία Σία Κοσιόνη με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενικέ, φοιτήσατε σε ένα καλό ιδιωτικό σχολείο, καλά κάνατε, και σπουδάσατε σε βρετανικά και όχι ελληνικά πανεπιστήμια, επίσης πολύ καλά κάνατε. Δεν πιστεύετε ότι και τα παιδιά που φοιτούν σε ελληνικά πανεπιστήμια έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν συνθήκες ασφάλειας αντίστοιχες με αυτές που εσείς απολαύσατε? Το πιο εύκολο ερώτημα που μπορούσατε να μου κάνετε. Βεβαίως. Απολύτως. Έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό από τότε που γύρισα στην Ελλάδα το 2000 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για να προσφέρω εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα παιδιά μας και ταυτόχρονα να δημιουργήσω στο βαθμό που μπορούσα ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών συνθήκες ασφάλειας. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η ανασφάλεια μέσα στο Πανεπιστήμιο. Έχω κλειδωθεί με φοιτητές μου σε αμφιθέατρο, στην Οδό Σίνα, στην νομική σχολή, με διάφορους εξωσχολικούς να μας απειλούν για να σταματήσουμε το μάθημα. Ακριβώς επειδή όμως έχω διδάξει στο Cambridge, έχω διδάξει στο Essex, έχω διδάξει στο Sydney και ξέρω τι σημαίνει ασφάλεια, δεν σημαίνει πανεπιστημιακή αστυνομία τύπου Κεραμαίος, δεν σημαίνει αστυνομοκρατία μέσα στο πανεπιστήμιο, σημαίνει διαφύλαξη του ασύλου, της διακίνησης των ιδεών που να παρέχεται από το ίδιο το πανεπιστήμιο, από την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα. Η ιδέα ότι βάζεις την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο και έτσι προσφέρεις ασφάλεια είναι ένα όνειδος, είναι ένα ψέμα. Σημαίνει ότι είτε δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια όπως το Cambridge, όπως η Οξφόρδη, δεν έχουν καταλάβει μάλλον, ή έχουν καταλάβει και ψεύδονται γιατί παίζουν ένα παιχνίδι, ένα θεατρικό έργο μπροστά σε ένα ακροδεξιό ακροατήριο το οποίο ενδιαφέρεται μόνο για την αστυνομοκρατία τους. Έτσι όμως, όπως είναι τα πράγματα, κύριε Βαρουφάκη, πιστεύετε ότι υπάρχει ελευθερία έκφρασης σήμερα στα ελληνικά πανεπιστήμια, υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών? Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ειλικρινά όσο και αν το ψάξα, δεν τον βρήκα, αν στηρίξατε την συνάδελφό σας στη φιλοσοφική, την κυρία Νικολαίδου, που εκφοβίστηκε και απειλήθηκε μετά από μία ανάρτησή της. Ξέρετε, μιλάτε στον πιο φιλελεύθερο άνθρωπο που μπορεί να υπάρξει. Και είμαι πάντοτε σταθερά αρρωγός οποιοδήποτε έχει οποτεδήποτε απειληθεί για την έκφραση των ιδεών τους. Όσον αφορά το ερώτημά σας κατά πόσον η ελευθερία διακίνησης των ιδεών στο πανεπιστήμιο με ικανοποιεί, όχι, δεν με ικανοποιεί. Αλλά ξέρετε κάτι, τα μάτς στα πανεπιστήμια, η πανεπιστημιακή αστυνομία, το κλίμα εμφυλίου πολέμου μέσα στα πανεπιστήμια που καλλιεργεί η Μητσοτάκης ΑΕ, με στόχο την υποβάθμιση των πανεπιστημίων μας, υπονομεύει ακόμα περισσότερο την διακίνηση των ιδεών. Οι φοιτητές μας ξέρουν πολύ καλύτερα πώς να προασπίσουν αυτή την κοινότητα από όλες τις επιβουλές, κάποιες εκ των οποίων προέρχονται μέσα από το φοιτητικό κόσμο. Τώρα, ο Αντώνης Ρόιτερ θα απευθύνει το ερώτημά του στον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, τις επόμενες ημέρες οι νέοι μας δίνουν εξετάσεις. Αν κάνουν λάθη, βεβαίως θα χάσουν βαθμούς, και αν κάνουν πολλά λάθη, ίσως και κοπούν με την βάση εισαγωγής που εσείς έχετε καθιερώσει. Θέλω να ρωτήσω τι θα τους λέγατε για το δικό σας προσωπικό πολιτικό διαγώνισμα. Κρατάω λάθη στην πανδημία με συγκεντρώσεις ή εμφανίσεις χωρίς μάσκα,
Λάθος στις μεγάλες πυρκαγιές, λάθος στις επιλογές βουλευτών που έκαναν business, λάθος στις υποκλοπές, λάθος στις υποδομές που φτάσαμε στα Τέμπη. Θα ήθελε ένας νέος να κάνετε κι εσείς την δική σας προσωπική αυτοαξιολόγηση, όπως ζητάτε από τους εκπαιδευτικούς, και να βάλετε ένα βαθμό από το 1%, όπως ζητάτε από τους δημοσίους υπαλλήλους. Κύριε Σόιτερ, οι νέοι έχουν κάθε δίκιο να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην εξουσία. Και σίγουρα θα αξιολογήσουν και αυτήν την κυβέρνηση αυστηρά, όπως πιστεύω ότι πρέπει να κάνει οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης. Αναφερθήκατε σε μια σειρά από σφάλματα, λάθη τα οποία έγιναν σε αυτήν την διακυβέρνηση. Δεν είχα καμία δυσκολία δημόσια να τα αναγνωρίσω. Όπου έκρινα ότι έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη, το έκανα. Αλλά είπα επίσης ότι ένα λάθος γίνεται σφάλμα μόνο όταν επαναλαμβάνεται. Ουδής αλάθητος, πόσο μάλλον όταν έπρεπε να διαχειριστούμε τόσες κρίσεις και ταυτόχρονα να υλοποιήσουμε και το πολιτικό μας πρόγραμμα, πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχουμε κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κατά συνέπεια, θα σας έλεγα ότι ο βαθμός ο οποίος θα μπει στην κυβέρνηση θα μπει τελικά από όλους τους Έλληνες πολίτες. Και θα είναι το εκλογικό ποσοστό το οποίο θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Διότι τελικά μια διακυβέρνηση κρίνεται συνολικά για τα καλά τα οποία έχει κάνει και για τις αστοχίες. Γιατί προφανώς πάντα θα υπάρχουν αστοχίες και πάντα θα υπάρχουν λάθη. Αυτή η ζυγαρία λοιπόν και αυτό το ισοζύγιο τελικά θα τεθεί στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Είμαι σίγουρος ότι θα μας αξιολογήσουν όπως σας είπα αυστηρά. Και βέβαια και οι νέοι μας, αν μπορούσα να κάνω μια παρότρινση, θα τους ζητούσα να αξιολογήσουν και αυτοί τα κόμματα πολύ αυστηρά, να συμμετέχουν πρώτα και πάνω απ' όλα στην εκλογική διαδικασία, διότι δεν πρέπει το μέλλον τους να καθορίζεται χωρίς την δικιά τους συμμετοχή και να γνωρίζουν πολύ καλά ότι τελικά ψηφίζουν για το δικό τους μέλλον. Και η δικιά τους γενιά είναι αυτή η οποία πρέπει να καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις στον τόπο. Λοιπόν, δεν βαθμολογήσατε τον εαυτό σας, ενώ ζητάτε από άλλους να το κάνουν, το κρατάμε αυτό. Είστε 18χρονος, για παράδειγμα, και με την παρέα σας βλέπετε ένα πολιτικό ο οποίος έρχεται και σας λέει: πάρε αυτά τα 150 ευρώ, 13 μέρες πριν τις εκλογές, για τα γενέθλιά σου, για τις εστηρίζω, 350 δηλαδή, γιατί είμαι κοντά στη νέα γενιά. Θέλω να ρωτήσω στα 18 σας τι θα λέγατε στο TikTok που αγαπάτε κιόλας για αυτόν τον πολιτικό. Καταρχάς έγινε πολλή κουβέντα για ένα μέτρο το οποίο ήταν τελείως συμπληρωματικό σε αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει. Και μιας και μιλάμε εδώ πέρα για κοστολόγηση προγράμματος, διότι κατηγορηθήκαμε ότι και αυτό το μέτρο δεν ήταν κοστολογημένο, εγώ να κάνω μια πρόταση σήμερα σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθούμε σε δεύτερη κάλπη. Λοιπόν, σας ζητώ λοιπόν, κύριοι, όλοι να καταθέσουμε τα προγράμματα μας μετά την πρώτη κάλπη, είτε στο Γενικό Λογιστήριο, είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν θα χρειαστεί παραπάνω από τρεις μέρες για να τα αξιολογήσουν. Ώστε να μην υπάρχει, κύριε Κουβαράκη, αυτή η διαφωνία για το πόσο τελικά κοστίζει το πρόγραμμα του κάθε κόμματος. Φαντάζομαι ότι η πρότασή μου θα γίνει δεκτή. Τη θεωρώ τελείως αυτονόητη. Από εκεί και πέρα, 150 ευρώ δώσαμε. Και στο, θέλω να σας θυμίσω, στο Freedom Pass, ήταν μια συμπληρωματική παροχή την οποία δώσαμε στους νέους μας. Οι νέοι ενδιαφέρονται πρωτίστως για καλή εκπαίδευση και για καλές δουλειές και γι' αυτό θα μας κρίνουν τελικά την επόμενη μέρα. Όχι για τα 150 ευρώ. Τώρα, ο κύριος Παναγιώτης Στάθης στον κύριο Άλεξη Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, θα μείνω στα 150 ευρώ. Σας άκουσα να λέτε ότι είναι ουσιαστικά εξαγορά των νέων αυτό. Είπατε και ένα ωραίο σύνθημα είχε. Προσπερνώ το γεγονός ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν δώσει προεκλογικά και αν έχουν δώσει. Όμως, είπατε θα καταργήσατε άμεσα την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια τρέχουσα, από την τρέχουσα επισημαίνω, εξεταστική περίοδο. Αυτό δεν είναι σαν λέτε στα παιδιά, μη διαβάζετε εσείς. Θα σας βάλω εγώ στα πανεπιστήμια και αν τους κλείνετε και το μάτι να σας ψηφίσω. Όχι, κύριε Στάθη. Κοιτάξτε, τόσα χρόνια στον τόπο μας είχαμε πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τόσοι υπουργοί, δεν ήταν μόνο οι δικοί μας υπουργοί, οι υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τόσοι υπουργοί περάσανε και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και μπήκε ελάχιστη βάση εισαγωγής. Γιατί, όταν έχεις ένα κλειστό αριθμό, ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων που παιδιών που θα εισαχθούν στα πανεπιστήμια και έχεις αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, το αν θα γράψεις 8, αν θα γράψεις 12. Είναι απολύτως εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων. Ήρθε λοιπόν η κυρία Κεραμέως, ο κύριος Μητσοτάκης και έβαλε την ελάχιστη βάση εισαγωγής για ένα λόγο. Για δύο λόγους, μάλλον. Ο πρώτος λόγος είναι για να μειώσει τεχνιέντος τον αριθμό των εισακταίων και άρα να μειωθούν οι απαιτούμενες δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στα δημόσια πανεπιστήμια. Και ο δεύτερος, για να αυγατήσει η πελατεία των ιδιωτικών κολεγίων. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ανήθικο. Αν θέλεις, μείωσε τους εισακταίους ευθέως, όχι εμέσως, λέγοντας μάλιστα ότι θες να αυξήσεις το γνωστικό επίπεδο των παιδιών που περνά στα πανεπιστήμια. Εμείς λοιπόν αυτό δεν το λέμε τώρα.
Το λέμε 3 χρόνια τώρα ότι πρέπει να καταργηθεί. Και λέμε λοιπόν ότι αν την επόμενη των εκλογών έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, θα καταργηθεί και το Σεπτέμβρη θα περάσουν 20.000 περισσότερα παιδιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα αναζωογονηθούν τα περιφερειακά μας πανεπιστήμια που έχουμε δεκάδες τμήματα που απειλούνται με κλείσιμο επειδή δεν έχουν παιδιά. Η επισημάνσή μου βέβαια ήταν για το χρόνο κυρίως, κύριε Πρόεδρε, αλλά θα πάω σε ένα άλλο ερώτημα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς το 1982, αν θυμάμαι καλά. Σκέφτηκα λοιπόν να σας ρωτήσω για σας ποιο πολιτικό πρόσωπο είναι σημεία αναφοράς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Χαρέλαος Φοράκης ή ο Λεωνίδας Κύρκος. Τώρα μην αρχίσω να διεκδικώ και με τον κύριο Κουτσούμπα, που θεωρεί φαντάζομαι την αποκλειστική, την ιδιοκτησία της πνευματικής κληρονομιάς του κύριου του αείμνηστου Χαρίλαου Φλωράκη, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θεωρεί αποκλειστικότητα την κληρονομιά του κυρίου Παπανδρέου. Εγώ θέλω του αείμνηστου Παπανδρέου. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Ότι από τις μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες, κάποτε έλεγαν ότι ο Παπανδρέου έκλεψε τα συνθήματα της αριστεράς. Σήμερα με κατηγορούν εμένα ότι κλέβω συνθήματα. Προσέξτε. Οι δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις έχουν συνθήματα που γίνονται επίκαιρα όταν η ζωή τα κάνει επίκαιρα. Και σήμερα γίνονται ξανά επίκαιρα συνθήματα, ακριβώς διότι η δεξιά του κ. Μητσοτάκη τα κάνει επίκαιρα. Και κλείνω λέγοντας ότι αυτό που μπορεί να σώσει το λαό είναι η ενότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο γύρο, στον επόμενο ερώτηση. Ο κύριος Παπαδάκης ρωτάει τον κύριο Ανδρουλάκη. Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα, περίπου 430.000 νέοι ψηφοφόροι αποτελούν το μεγάλο πονοκέφαλο για όλους σας σχετικά με το πού θα κατευθυνθεί η ψήφος τους. Παράλληλα, οι νέοι αμφισβητούν τις πολιτικές που ακολουθούνται, ειδικά από τα συστημικά, όπως τα λένε, κόμματα, γιατί δεν τους εκφράζουν. Έτσι λένε. Είσαστε ο νεότερος ηλικία αρχηγός κόμματος. Μήπως όμως ούτε εσείς έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί τους? Οι νέοι είναι αδιάφοροι για την πολιτική ή οι αντιλήψεις σας είναι ξεπερασμένες? Κύριε Παπαδάκη, το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την ταπεινή μου άποψη των νέων ανθρώπων είναι ότι ενώ έχουν πολλά εφόδια, έχουν λιγοστές ευκαιρίες. Γι' αυτό άλλωστε χιλιάδες Ελληνόπουλα τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν οδηγηθεί στο εξωτερικό για να βρουν ένα καλύτερο τρόπο ζωής, μια καλύτερη δουλειά, να οικοδομήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να δούμε σήμερα τι κάνουμε για αυτούς που έμειναν εδώ, ώστε αν βελτιώσουμε τη ζωή τους, να φρενάρουμε το brain drain και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες κάποιοι που έφυγαν να γυρίσουν πίσω. Τι είναι αυτό? Καταρχάς χρειάζεται μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ανάπτυξη με καλές θέσεις εργασίας. Αυτό που γίνεται με το real estate, με τον αφαλινισμό της ελληνικής οικονομίας, με μια ανάπτυξη ανεμική που είναι των 400 και των 500 ευρώ, δεν δίνει προοπτική. Άρα το βασικό είναι η όριμη αγορά εργασίας με σοβαρές επενδύσεις σε τομείς ανταγωνιστικούς. Και βέβαια με ουσιαστική στήριξη της καθημερινότητας. Δηλαδή, στα νέα ζευγάρια, λέω για κοινωνική κατοικία. Εγώ το έβγαλα από το μυαλό μου. Συμβαίνει στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Αυστρία. Η Ελλάδα γιατί όχι? Έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα που λέει για 150.000 κοινωνικές κατοικίες, είτε νεόδημητες στο Ταμείο Ανάκαμψης, είτε με φορολογικά κίνητρα ή κίνητρα ανακατασκευής από κλειστά σπίτια που θα μπουν μέσα, θα νοικιάζονται σε νέα ζευγάρια, σε φοιτητές, με πολύ χαμηλό κόστος και έτσι. Και οι ίδιοι θα έχουν αξιοπρεπή στέγη, αλλά μέσω του ανταγωνισμού θα πέσουν συνολικά τα ενίκια στα αστικά κέντρα. Αυτές είναι πολιτικές που νομίζω ότι μπορούν να αγκαλιάσουν τις αγωνίες της νέας γενιάς. Και τώρα ένα ερώτημα το οποίο είναι εκτός της ενότητας αυτής. Αλλά είμαι συνηθισμένος άλλωστε, πολλά ερωτήματα ήταν εκτός. Προέκυψε από τα όσα είπατε προηγουμένως για το θέμα των υποκλοπών. Είπατε ότι κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή. Κατονομάσατε τον Πρωθυπουργό της χώρας σαν τον κύριο υπεύθυνο του θέματος αυτού. Τι προτείνετε, να καταδικαστεί και να πάει φυλακή ο κύριος Μητσοτάκης? Κύριε Παπαδάκη, καταρχάς, εγώ είπα κάτι το οποίο συμβαίνει σε κάθε κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Όταν υπάρχουν τέτοια εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δικαιοσύνη οδηγεί αυτούς που πρωταγωνιστούν απέναντι στις ποινικές τους ευθύνες.
Αυτό θέλω να γίνει και στη χώρα μου. Γι' αυτό πήγα και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Γι' αυτό κινούμαστε και στο πλαίσιο της ελληνικής δικαιοσύνης στη χώρα μας. Δεν λέω κάτι το οποίο είναι εκτός ευρωπαϊκού, αν θέλετε, πλαισίου. Νομίζω αυτό πρέπει να σημαίνει σε κάθε χώρα που υπάρχει ουσιαστική δικαιοσύνη. Τώρα, επειδή μου είπατε κάτι εκτός θέματος, εγώ θα σχολιάσω και εγώ κάτι εκτός θέματος. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Τσίπρας συμφωνεί με την άποψή μου για τους διοικητές νοσοκομείου, διότι μόλις τώρα μου έστειλε ένας σύντροφος από τη Σαντορίνη ότι έτσι θα αποφύγει το διοικητή ιδιοκτήτη βουλκανιζατέρ που είχε διορίσει ο ίδιος όταν ήταν η κυβέρνηση στη Σαντορίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Ράνια Τζίμα θα ρωτήσει τον κύριο Κουτσούμπα. Κύριε Γραμματέα, λέτε στους πολίτες, άρα και στα νέα παιδιά, ότι η κυβέρνηση που έχουν είναι μια κακή κυβέρνηση και ότι η κάθε επόμενη κυβέρνηση που έρχεται είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Την ίδια ώρα όμως, εσείς δεν μπαίνετε σε καμία κυβέρνηση, δεν δίνετε ανοχή σε κανένα κυβερνητικό σχήμα. Άρα αναρωτιέμαι, με αυτόν τον τρόπο δεν δίνετε στην πραγματικότητα και μια εναλλακτική, μια κυβερνητική εναλλακτική σε αυτά τα παιδιά. Μήπως τα σπρώχνετε στην αποχή? Όχι. Η νέα γενιά ξέρει τι θέλει, ξέρει τι ζητάει. Έχει και γνώση και πείρα αρκετή, γιατί έζησε ιδιαίτερα οι μικρότερες ηλικίες μέσα στην πανδημία, μια τραγική κατάσταση. Ζήσαν πάρα πολλά. Πρόσφατα ήταν στους δρόμους με συνθήματα όμορφα για την τραγωδία στα Τέμπη που μας συγκίνησαν όλους. Και θα πρέπει, τις λέμε και από αυτό το πάνελ σήμερα εδώ που είμαστε, να πάει να ψηφίσει. Δεν είναι αντισυστημική η ψήφος, η αποχή. Η αποχή ενισχύει μόνο τα κόμματα που θέλουν να κάνουν ακόμα χειρότερη τη ζωή της. Γιατί όντως κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Αυτό συμβαίνει όλα τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν η νεολαία πρέπει να πάει να ψηφίσει. Εμείς καταθέσαμε και πρόταση νόμου τέτοια στη Βουλή. Δεν έγινε δεκτή από τα άλλα κόμματα, ούτε από την κυβέρνηση. Τα παιδιά που είναι, για παράδειγμα, στη σεζόν πρέπει να πάνε και να ψηφίσουν εκεί, γιατί δουλεύουν ήδη εκεί. Έπρεπε να λυθεί το ζήτημα. Δεν λύνεται με την ετεροδημότευση, γιατί δεν ξέρουν πού θα είναι, πού θα πάνε. Και άρα έπρεπε να λυθεί με τα ζητήματα που υπάρχουν και υπάρχουν οι τρόποι σήμερα, έτσι ώστε να μπορούσαν να ψηφίσουν στον τόπο, στο νησάκι, στο μέρος τέλος πάντων ανά την Ελλάδα, όπου πήγαν για δουλειά. Και αυτό είναι δυστυχώς αρνητικό φαινόμενο. Όμως θα το προσπαθήσουμε. Τους λέμε να πάνε να ψηφίσουν. Κύριε Γραμματέα, στις εκλογές του 2019, στις ηλικίες 17 ως 21 ετών, το ΚΚΕ πήρε 3,7%, ενώ τα παιδιά της ίδιας ηλικιακής ομάδας δυστυχώς τότε ψήφισαν Χρυσή Αυγή σε ποσοστό 13,3%. Τι διαφορετικό έχετε να τους πείτε απόψε, ώστε να μην δούμε ξανά μια τέτοια εικόνα? Απόψε έχω ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Οι κάλπες στις φοιτητικές εκλογές έκλεισαν στις 7 η ώρα. Και ήδη με ειδοποίησαν, με ενημερώσανε ότι η πανσπουδαστική, δηλαδή η παράταξη της ΚΝΕ που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι ξανά πρώτη δύναμη. Ήταν και πέρσι πρώτη δύναμη, μετά από πολλές δεκαετίες, μετά από 36 χρόνια. Και αυτό λέμε να κάνει και τώρα η νεολαία. Να παρατήσει τις αναπολύσεις του παρελθόντος, με αναζητήσεις πότε στον Ανδρέα Παπανδρέου του κυρίου Τσίπρα, πότε στο Χαρίλαο Φλωράκι, πότε δεν ξέρω τι, πού θα πάμε, γιατί η νεολαία σκέφτεται το παρόν, σκέφτεται το μέλλον, αξιοποιεί την ιστορική εμπειρία, τα θετικά και τα αρνητικά, βγάζει συμπεράσματα, εμείς τη βοηθάμε σε αυτό και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Να πάει να ψηφίσει 21 του Μάη και να ψηφίσει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πάμε στο τελευταίο ερώτημα τώρα της βραδιάς, που είναι της Μάρα Ζαχαρέα, στον κύριο Βελόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τις έρευνες, οι νέοι είναι το πιο δύσκολο κοινό στο να πάνε να ψηφίσουν. Αυτή την προεκλογική περίοδο βλέπουμε παροχές, υποσχέσεις από όλα τα κόμματα και βλέπουμε και μία έντονη εκστρατεία μέσα από τα social media, πιο νεανικά, TikTok κλπ. Πιστεύετε ότι όλο αυτό το κλίμα επηρεάζει τους νέους, τους φέρνει πιο κοντά στην πολιτική ή θεωρούν ότι κάποιος τους κοροϊδεύει? Κύριε Ζαχαρέα, πώς θα πιστέψει ένας νέος πολιτικούς που επί 12 χρόνια του λένε ψέματα?
του λένε ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, ότι όλα θα πάνε καλά και συνεχώς βουλιάζουμε. Και βγαίνει ο κύριος Παπαδόπουλος, αξιότιμος πρώην υπουργός, και λέει ότι πάμε ξαναβουλιάξουμε. Διαβάζουν τα παιδιά. Δεν μπορεί να τα κοροϊδέψει. Και από την άλλη, πρέπει ως Βελόπουλος και ως προερχόμενος από τη Μακεδονία να ζητήσω συγγνώμη από τους γονείς των 57 ανθρώπων που χάθηκαν σαν τέμπι. Το κάνω γιατί έχασα και φίλο και εγώ. 30 ετών φιλία, τον έχασα τον Γιώργο στα Τέμπη. Πραγματικά, όταν άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι είχε φθορά η κυβέρνησή του, αλλά το ξεπεράσαμε, ενοχλήθηκα σαν άνθρωπος. Και μου πήρε η μητέρα του φίλου μου και μου λέει τι είναι αυτά που λέει. Εγώ ζητώ συγγνώμη και από αυτούς και από τα παιδιά τα αγγελούδια που χάθηκαν. Ζητώ συγγνώμη από τα νέα παιδιά για όλους, γιατί δεν κάναμε τίποτα και τους αναγκάζουμε να πάνε και τους λένε και τεμπέληδες να πάνε να δουλέψουμε 600 ευρώ τα παιδιά στα κάτεργα των νησιών με 10 άτομα μαζί. Φαντάζομαι κανένας από τους κύριους δεν θέλει το παιδί του να πάει να δουλέψει εκεί. Γιατί να πάει να δουλέψει το παιδί του φτωχού? Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. Και πραγματικά αυτό που με ενοχλεί περισσότερο ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι περισσότερο παιδιά από τα δικά μας παιδιά. Τα βολεύουμε με τα κλητούς. 18, 19, 20, 22 χρονών, τα παίρνουμε σε θέσεις κλειδιά στο κόμμα. Γιατί? Πού είναι η αξιοκρατία? Αυτό βλέπει ο νέος. Ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία. Κομματικός σωλήνας. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Τώρα, οι εκλογές οι δεύτερες, εφόσον όντως προκύψουν, θα γίνουν αρχές Ιουλίου. Σας προβληματίζει ότι πάρα πολλά νέα παιδιά πιθανώς να μην καταφέρουν να ψηφίσουν? Για μένα είναι ίσως το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να γίνει. Να μην ψηφίσουν οι νέοι άνθρωποι. Γιατί αυτοί μπορούν να κάνουν την αλλαγή. Ο νέος μπορεί να πιέσει το μεγαλύτερο να αλλάξει την Ελλάδα. Ο παλιός είναι λίγο διαφορετική η αντίληψή του και η σκέψη του. Ο νέος έχει όραμα, έχει ελπίδα. Αλλά ο νέος τι όραμα έχει όταν δεν μπορεί να κάνει οικογένεια γιατί παίρνει 600 ευρώ? Ο νέος τι όραμα έχει όταν 700.000 Ελληνόπουλα σπρώχθηκαν, εξωστρακίστηκαν στο εξωτερικό από τις πολιτικές των τριών κομμάτων? Ποια ελπίδα έχει? Αυτή την ελπίδα πρέπει να την ξαναδώσουμε πίσω και η ελληνική λύση μπορεί. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Έχω μία παρατήρηση να κάνω. Στον τελευταίο γύρο τουλάχιστον, στη νέα γενιά, νομίζω ότι έχουμε μία ομοφωνία σε κάτι στο να πάνε οι νέοι να ψηφίσουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Σε αυτό ειδικά συμφωνούν όλοι, παρά τις διαμετρικά αντίθετες απόψεις που έχουν σε πολλά άλλα ζητήματα. Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τους εκλεκτούς συναδέλφους που μας έκαναν την τιμή να είναι εδώ απόψε, οι οποίοι έκαναν και εξαιρετικά εύστοχες ερωτήσεις. Νομίζω αυτό το έχει δει ο κόσμος και θα το κρίνει. Μάρα Ζαχαρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σία Κοσιόνη. Και εγώ ευχαριστώ και να σημειώσω πολύ σύντομα, αν μου επιτρέπετε κύριε Κουβέρα, ότι φάνηκε ότι υπάρχει διάθεση για διάλογο μεταξύ τους. Νομίζω όλοι οι συνάδελφοι συμφωνούμε να τους παρακινήσουμε την επόμενη φορά να είναι λίγο πιο ελεύθερα τα πράγματα. Συμφωνούμε απόλυτα νομίζω. Γιώργος Παπαδάκης. Εγώ το διαπίστωσα αυτό, αρκεί να μην είναι παράλληλη. Μάλιστα. Αντώνης Ρόιτερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτης Στάθης. Ασφικτιούσαν, εγώ πιστεύω. Θα πρέπει να τους αφήσουμε πιο ελεύθερους. Οι διακομματικές δηλαδή. Οι διακομματικοί. Ράνια Τζίμα. Στο για την κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ και περαστικά. Εύχομαι αύριο να μιλάς πιο καθαρά. Λοιπόν, ο τελευταίος γύρος αυτού του debate, σύμφωνα με την απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής, ανήκει στους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι έχουν από 3 λεπτά ο καθένας για να εκπέμψουν το πολιτικό τους μήνυμα. Και ξεκινάμε με τον κύριο Βαρουφάκη. Κύριε Κουβαρά, είπατε ότι πραγματικά διαπιστώσατε ότι όλοι μας ζητάμε από τους νέους να ψηφίσουν, αλλά στα λόγια. Γιατί το ΜΕΡΑ25 καταθέτουμε ξανά και ξανά, τρεις μήνες τώρα, μία τροπολογία στη Βουλή, να επιτραπεί στους νέους όταν δουλεύουν, εργάζονται εποχικοί σε ένα νησί, ξενοδόχοι, εστίαση, να μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο της εργασίας τους όπως μπορούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, όπως μπορούν οι αστυνομικοί, όπως μπορούν οι φαντάροι. Και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συστηματικά, επειδή φοβάται τη γενιά των τεμπών, τρέμει την ψήφο των νέων, λέει όχι σε αυτό. Οπότε θα μου επιτρέψετε να σπάσω τη συνένεση ότι όλοι δήθεν θέλουμε τη νέα γενιά να ψηφίσει. Ο κ. Μητσοτάκης τρέμει, τρέμει, υδρώνει με τη σκέψη ότι θα ψηφίσουν οι νέοι, ιδίως αυτοί που δουλεύουν στα κάτεργα, στη Μύκονο, στη Ρόδο, στη Σαντορίνη. Όσο αφορά το διακύβευμα αυτών των εκλογών, υπάρχουν δύο αφηγήματα. Υπάρχει το αφήγημα των τριών μνημονιακών κομμάτων, που τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος από τους τρεις έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ουσιαστικά βάζοντάς μας στα μνημόνια.
Και υπάρχει και το δικό μας το αφήγημα, η δική μας η εκτίμηση, η δική μας η ανάλυση. Η οποία τη λέει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο τέταρτο μνημόνιο που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας τον Αύγουστο του 2018, που μας πάει μέχρι το 2060, που είναι το πιο βαρύ, το πιο αδίστακτο από όλα τα μνημόνια, που ουσιαστικά μας έχει καθυλώσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ΑΕΠ, ένα εθνικό εισόδημα πραγματικό, λιγότερο κατά 20% σε σχέση με το 2007, ένα χρέος 50% μεγαλύτερο. Και η επόμενη συγκυβέρνηση που θα μαγειρέψουν μεταξύ τους τα τρία μεγάλα κόμματα θα έχει στόχο την δημοσιονομική πειθαρχία άλλη μία φορά, μια νέα μορφή της λιτότητας. Σε αυτή τη χώρα που πέρασε τα πάνδυνα τα τελευταία 13 χρόνια των μνημονίων, είχαμε τα πρώτα δύο μνημόνια, θυμάστε, 2010-2015, που σχεδόν το 99% των Ελλήνων και των Ελλήνων έχαναν. Ακόμα και ευκατάστατοι άνθρωποι μπορεί να είχαν περιουσία, δεν είχαν εισόδημα. Από το 2016-2017 και μετά έχουμε μια μόνιμη λαϊλασία που βασίζεται σε τρία πράγματα. Το χρηματιστήριο ενέργειας, που δεν είναι χρηματιστήριο, είναι ένα καρτέλ ενέργειας. Τον Ηρακλή, το Όνειδος με τα κόκκινα δάνεια και το υπερταμείο. Κανένας από τα τρία αυτά κόμματα δεν θα καταργήσει τίποτα από αυτά. Το ΜέΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη λέμε ότι ο μόνος τρόπος να κρατήσουμε τα παιδιά μας που δεν έχουν φύγει ακόμα στη χώρα και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να επιστρέψουν άλλα είναι ακατάργηση αυτών των τριών μηχανισμών λαϊλασίας της ελληνικής πραγματικότητας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βαρουφάκη, επικεφαλής του ΜέΡΑ25, γραμματέα του ΜέΡΑ25 και της Συμμαχίας για τη Ρήξη, να το πω έτσι ολοκληρωμένο όπως είναι ο σωστός τίτλος του κόμματος, το σωστό όνομα. Και πάμε στον κύριο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Κύριε Κουβαρά, εγώ να ευχαριστήσω τον ελληνικό λαό που μας έβαλε και τις δύο φορές και στις ευρωεκλογές, αλλά και στις εθνικές εκλογές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Ευρωβουλή. Να τους ευχαριστήσω επίσης γιατί μου δώσαν τη δυνατότητα μετά από 4 ολόκληρα χρόνια ως πρόεδρος κόμματος να συναντήσω 4 δημοσιογράφους σήμερα στη ζωή μου, γιατί δεν τους συνάντησα ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μας φιλοξένησαν ποτέ στα κανάλια τους. Ο Sky 0 παρουσίες, το Omega 0 παρουσίες, το Star 0 παρουσίες. Εν πάση περιπτώσει, το λέω αυτό γιατί δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε το δικό μας μήνυμα. Εξαιρώ τον Αντένα και την ΕΡΤ, για να είμαι ακριβοδίκαιος, και λίγο τον Αλφα, αν και δεν παρουσιάστηκα ποτέ εκεί ο ίδιος. Και αυτό είναι μια πικρία εντός εισαγωγικών πολιτική. Δεν μιλάω για το Open τελευταία, έτσι. Είναι μια πικρία πολιτική. Γιατί δεν μπορέσαμε ποτέ, κύριε Κουβαρά, να πούμε αυτό που πιστεύουμε. Ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Αρκεί στο τιμόνι της χώρας να υπάρξει ένας άνθρωπος που αγαπάει την πατρίδα, αγαπάει το έθνος, αγαπάει όλα αυτά που μας ενώνουν. Να κάνουμε πραγματικά περήφανους τους Έλληνες. Να έχεις πρόγραμμα, αλλά να μην λες ψέματα ότι έχεις πρόγραμμα. Έχω μπροστά μου το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην λέμε ότι θέλουμε. Είναι αυτό εδώ. Το τύπασα πριν από λίγο. Αυτό είναι το πρόγραμμά τους. Έχω το πρόγραμμα του Πασόκ. 50 σελίδες. Αν διαβάσετε έκθεση ιδεών. Έχω το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ζητώ συγγνώμη που το κάνω αυτά, αλλά πραγματικά τόση ώρα περιμένω να μου πούν τι θα κάνουμε για την πατρίδα. Και όλοι μιλούν για διαχείριση δανεικών. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα απλό πράγμα. Έχουμε το σχέδιο αρκεί να ματώσουν οι κομματικοί τους. Ανεξάρτητα στις αρχές, όλοι αυτοί που διορίστηκαν και παίρνουν 7 χιλιάρικα το μήνα και 6 χιλιάρικα, όλοι αυτοί που βολεύτηκαν και ξεβόλεψαν τα Ελληνόπουλα, επιτέλους αξιοκρατία στη χώρα. Ίσες ευκαιρίες, ισονομία. Όχι ακαταδίωκτο. Θα καταδιώξουμε τους ακαταδίωκτους. Και πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Είναι ευχής έργων και εύχομαι στο Θεό κάποια στιγμή οι Έλληνες να ενώσουν δύο συνθήματα των δύο πλευρών. Πατρίδα, Ορθοδοξία, οικογένεια και ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Να ενώσουμε δυνάμεις. Έρχονται δύσκολες μέρες, κύριε Κουβαρά. Δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό δεν λέει όλη την αλήθεια. Ο κύριος Παπαδόπουλος το είπε. Έρχονται δύσκολες στιγμές. Από το 20 το Ελληνικό Κοινοβούλιο είχα προειδοποιήσει. Έρχεται ενεργειακή κρίση, έρχεται πείνα και δεν μας άκουσε κανείς. Για εμάς, στην ελληνική λύση, είναι δέσμευση να ξανακάνουμε τους Έλληνες περήφανους. Να ξανακάνουμε τις Ελληνίδες περήφανες. Μπορούμε. Έχουμε πρόγραμμα 400 σελίδων. Όποιος θέλει το διαβάζει. Όποιος θέλει επιλέγει ελληνικά, τίμια και κυρίως με αξιοπρέπεια. Ελληνική λύση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Και πάμε στον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον Γενικό Γραμματέα. Σας ευχαριστώ κύριε Κουβαρά. Το σύνθημα «Τα κέρδη μας, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», αυτό το σύνθημα αποτυπώνει όχι μόνο την αιτία
για το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη, που ζήσαμε και συγκλονίστηκε όλη η ελληνική κοινωνία, αποτυπώνει και όλη την πορεία αυτής της ανάπτυξης που έχει ζήσει ο λαός μας, όλοι μας, όλα αυτά τα χρόνια, αποκαλύπτει τις αντιφάσεις και τα διέξοδα ενός συστήματος της βαρβαρότητας που μας έχει φτάσει ως εδώ. Και βεβαίως αυτό το δρόμο τον διαμόρφωσαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Και τα κόμματα φυσικά που κυβέρνησαν υπηρετώντας αυτό το δρόμο. Και όλοι εδώ οι παριστάμενοι, παρότι είπατε ότι θα έπρεπε να έχουμε πιο ζωντανή συζήτηση, όπως άλλωστε είχε προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την αρχή στη Διακομματική Επιτροπή, αλλά παρόλα αυτά οι παριστάμενοι, είτε ως πρωθυπουργοί, οι δύο κύριοι, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, είτε ως υπουργοί κυβερνήσεων, όπως ο κύριος Βαρουφάκης, έστω για ένα εξάμηνο, πολύ κρίσιμο όμως για την πορεία της χώρας και για τα αποτελέσματα στη συνέχεια, τα αρνητικά που ζήσαμε, αλλά και άλλοι, ως στελέχη κομμάτων, ο κύριος Ανδρουλάκης, ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, τότε της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βελόπουλος, ο στέλεχος του ΛΑΟΣ στη συγκυβέρνηση κλπ. Με τον ένα ή άλλο τρόπο, λοιπόν, έχουν όλοι εδώ οι παριστάμενοι ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση. Είναι λοιπόν μέρος του προβλήματος, θα έλεγα, και αυτό θα πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός, και άρα δεν μπορεί να αποτελέσουν και μέρος της λύσης αυτού του προβλήματος. Γιατί έτσι κι αλλιώς μια κυβέρνηση θα βγει το επόμενο διάστημα. Εμείς εκτιμάμε ότι θα μπορούσε να βγει στη βάση των προγραμμάτων που έχουν διατυπώσει τα κόμματα, τα κυβερνητικά που θέλουν να συγκυβερνήσουν, ότι θα μπορούσε να γίνει και την 22 Μαΐου, την άλλη μέρα από τις εκλογές σε αυτές. Φαίνεται άλλες επιταγές τους οδηγούν σε μια ταλαιπωρία για την οικονομία, για τη χώρα, για την κοινωνία, για το λαό μας σε επόμενες εκλογές. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτή η κυβέρνηση θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Άρα ο ελληνικός λαός πρέπει να πάρει τα μέτρα του, η νεολαία να πάρει τα μέτρα της, και τα μέτρα που πρέπει να πάρει, γιατί πριν πεινάσουμε πρέπει να μαγειρεύουμε, είναι να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε αυτές τις εκλογές, γιατί μόνο έτσι θα είναι δυνατός ο λαός απέναντι στα δύσκολα και τα αντιλαϊκά που έρχονται. Δυνατός λαός με δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κουτσούμπα και πάμε τώρα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Στις 21 Μαΐου κρίνεται αν θα αλλάξει κάτι ριζικά στην πατρίδα μας ή θα έχουμε μια από τα ίδια. 15 χρόνια οικονομική κρίση, ανισότητες, ανεργία, στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας συζήτησης για τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας της Ελλάδας και τώρα στο επίκεντρο της θεσμικής παρακμής. Η χώρα μας χρειάζεται μεγάλες αλλαγές προς όφελος της κοινωνίας, του πολίτη, της οικονομίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάποιοι επισύουν τον κίνδυνο της ακυβερνησίας, κυρίως στα συστημικά μίντια. Η κυβέρνηση θα υπάρχει την επόμενη μέρα των εκλογών, όπως υπάρχει μετά από κάθε εκλογές. Το θέμα είναι τι κυβέρνηση θα έχουμε. Μια κυβέρνηση που χαϊδεύει τους ισχυρούς ή μια κυβέρνηση που θα λειτουργήσει προς όφελος του απλού λαού, του πολίτη, του νέου που αγωνιά για την καθημερινότητά του. Πηξίδα των αποφάσεών μου είναι τρεις λέξεις. Καταρχάς η λέξη εμπιστοσύνη. Ο ελληνικός λαός έχει βυθιστεί σε έναν ωκεανό κρίσης εμπιστοσύνης σχέση με το πολιτικό σύστημα. Εγώ τι λέω σήμερα, αυτό θα κάνω και αύριο. Γι' αυτό λέω λίγα πράγματα και πάρα πολύ συγκεκριμένα, γιατί δεν θέλω να νιώσει κανένας πολίτης ότι τον απογοήτευσα, ότι εργαλειοποίησα την ψήφο του. Εμπιστοσύνη. Χρειάζεται αξιοκρατία και διαφάνεια. Αξιοκρατία σημαίνει αυτό που είπα και πριν. Όλες οι θέσεις των οργανισμών και των νοσοκομείων με ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς και όχι με κομματικά παιδιά. Διαφάνεια σημαίνει όλες οι δαπάνες στη διάβγεια. Όχι στρατούς μετακλητών και βέβαια χιλιάδες απευθείας αναθέσεις, όπως ζούμε σήμερα. Η δεύτερη λέξη είναι η λέξη αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια σημαίνει ισχυρό κοινωνικό κράτος. Δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία. Και όχι οι πιο αδύναμοι Έλληνες
να φοβούνται να πάνε σε ένα νοσοκομείο, διότι μπορούν να μπουν στις λίστες της ντροπής για ένα χειρουργείο που παίρνει συνεχώς αναβολές, ή ένα νέο παιδί που κάνει το μηχανογραφικό του, όχι εκεί που φιλοδοξεί να σπουδάσει, αλλά εκεί που σηκώνει τσέπη του πατέρα, της μάνας, του παππού και της γιαγιάς. Μια δημόσια παιδεία ισχυρή, που είναι μοχλός κοινωνικής κινητικότητας για όλους τους Έλληνες, για να οικοδομήσουν με αξιοπρέπεια το μέλλον τους. Και βέβαια, η λέξη ανάπτυξη και προοπτική. Ισχυρή προοπτική. Προοπτική για να έχουμε, πρέπει η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη, ανταγωνιστική, με εξωστρέφεια. Όχι μία χώρα real estate, ένα γιγάντιο ξενοδοχείο. Μία χώρα που θα επενδύσει σε παραγωγικές επενδύσεις για καλές θέσεις εργασίας. Αυτά όλα είναι δεσμεύσεις που κάνουν την Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Μια ισχυρή χώρα στα Βαλκάνια, μια ισχυρή χώρα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το πιστεύω μου και μπορούμε, εάν μας δώσουν ισχυρή εντολή οι πολίτες, να κάνουμε την αλλαγή δυνατή με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρουλάκη. Πάμε στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Τσίπρα. Θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, ανεξάρτητα αν είναι δεξιοί, αριστεροί ή κεντρώοι. Και θέλω να απευθυνθώ λέγοντάς τους ότι έχουν στα χέρια τους τη δυνατότητα να φέρουν μια μεγάλη αλλαγή. Τα 4 τελευταία χρόνια, στον τόπο μας η αδικία έγινε καθεστώς. Το εισόδημα εξαντλείται την τρίτη εβδομάδα του μήνα. Τα δημόσια νοσοκομεία έμειναν εγκαταλελειμμένα, χωρίς γιατρούς. Τα πανεπιστήμια και τα σχολεία, χωρίς δασκάλους και καθηγητές. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες έχουν μια θηλιά στο λαιμό. Πνίγονται στα χρέη, δεν μπορούν να περάσουν έξω από τις τράπεζες. Χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι σκέφτονται αν θα μπορούν και την επόμενη μέρα να παράγουν στη γη, να μείνουν στην Ήπεθρο. Οι νέες και οι νέοι βλέπουν τα όνειρά τους να συθλίβονται. Οι περισσότεροι από αυτούς σκέφτονται να φύγουν από τη χώρα, να πάνε στο εξωτερικό, να βρουν μια προοπτική με αξιοπρέπεια. Ενώ 700.000 νοικοκυριά αγωνιούν αν την επόμενη μέρα θα χάσουν τις περιουσίες τους στους πληστηριασμούς. Δεν μας αξίζει αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα της ασκροκέρδειας, της οικογενειοκρατίας, της διαφθοράς, της αδικίας. Είναι στο χέρι μας να φέρουμε μια μεγάλη αλλαγή. Σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε με απλή αναλογική, αλλά και με απλή λογική. Το πρώτο κόμμα θα έχει τον πρώτο λόγο να σχηματίσει κυβέρνηση. Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ένα πρώτο σημαντικό μεγάλο βήμα για την αλλαγή. Για μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας που θα αλλάξει τα πράγματα, θα αλλάξει τις ζωές μας. Θα νοιάζεται για την καθημερινότητα του πολίτη. Μια κυβέρνηση η οποία θα στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα προχωρήσει στην αύξηση των μισθών, στη μείωση των τιμών, στη ρύθμιση των χρεών, στη στήριξη του κοινωνικού κράτους, στη στήριξη των νέων, των γυναικών, των ανθρώπων της εργασίας, των ατόμων με αναπηρία, των ανθρώπων της τέχνης και της δημιουργίας. Ξέρουμε και μπορούμε. Κυβερνήσαμε στις πιο δύσκολες συνθήκες που βρέθηκε ποτέ κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά. Κάναμε λάθη, ναι, κάναμε λάθη. Όμως κυβερνήσαμε με εντυμότητα. Καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, από την κρίση, από τη χρεοκοπία, με γεμάτα τα ταμεία. Καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα στις αγορές. Όμως δεν κυβερνήσαμε με βάση το πρόγραμμά μας. Ζητάμε μια πρώτη ευκαιρία να κυβερνήσουμε με βάση το δικό μας πρόγραμμα και όχι τους εξαναγκασμούς της Τρόικα. Ξέρουμε και μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή. Το χρωστάμε στην ιστορία. Το χρωστάμε στον ελληνικό λαό να ξανακάνουμε την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Με περισσότερη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη για όλους, δικαιοσύνη παντού. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίπρα. Και ο λόγος είναι τώρα στον κύριο Μητσοτάκη, πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Σε 10 μέρες έχουμε εθνικές εκλογές. Και όπως όλες οι εκλογές, οι πολίτες θα κληθούν να πάρουν μια κρίσιμη απόφαση για το δικό τους μέλλον. Αν θα συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά σε ένα δρόμο ανάπτυξης και ευημερίας ή αν θα κυλήσουμε πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο πιστεύω ότι πιο πολύ θέλουμε να ξεχάσουμε. Πιστεύω, κάνοντας τον απολογισμό μιας δύσκολης τετραετίας, ότι μπορώ να κοιτάξω τους πολίτες στα μάτια και να τους πω ότι ναι, ήμουν συνεπής
στις προεκλογικές δεσμεύσεις τις οποίες έδωσα πριν από 4 χρόνια. Και ναι, κράτησα την χώρα ασφαλή εν μέσω πρωτοφανών κρίσεων. Το έργο μας θα το αξιολογήσουν οι πολίτες, τελικά ο λόγος περνάει σε αυτούς. Όμως οι πολίτες δεν ψηφίζουν με γνώμονα το τι έκαναν οι κυβερνήσεις στο παρελθόν, ψηφίζουν με γνώμονα το μέλλον. Και έχω ένα πολύ ξεκάθαρο όραμα για την Ελλάδα του 2027. Μια Ελλάδα παραγωγική, μια Ελλάδα η οποία θα συνεχίσει την τροχιά της δυναμικής ανάκαμψης, στην οποία έχει μπει τα τελευταία χρόνια, με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Μια Ελλάδα η οποία επιτέλους θα φέρει την ανεργία κάτω από το 10%, θα δημιουργεί πολλές καλές θέσεις εργασίας. Μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει τελικά να ανεβάσει τον μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ και τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αλλιώς παρά μόνο εάν συνεχίσουμε στον δρόμο τον οποίο έχουμε ήδη χαράξει. Αν μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε στους νέους μας καλύτερες προοπτικές, για να μην αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά να ξέρουν ότι μπορούν εδώ πέρα να μείνουν στην πατρίδα μας και να διεκδικήσουν για τους εαυτούς τους ένα καλύτερο μέλλον. Ξέρω ότι στην κοινωνική Ελλάδα την οποία αρωματίζομαι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Το είπα και πριν, η κατάσταση στα νοσοκομεία μας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Έχουμε όμως ένα σαφές σχέδιο για το πώς μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη. Πώς θα επενδύσουμε σε υποδομές, σε ανθρώπινο δυναμικό, πώς δεν θα χρειάζεται να περιμένει κάποιος μήνες για να κάνει ένα προγραμματισμένο χειρουργείο. Ξέρω πολύ καλά ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει πρωταγωνίστρια στην πράσινη ανάπτυξη. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για λόγους ενεργειακής απεξάρτησης, αλλά είναι επίσης απαραίτητο γιατί έτσι θα μειώσουμε τελικά το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά μας. Και ναι, μπορούμε να γίνουμε, είμαστε ήδη πρωταθλητές, μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα, να παράγουμε περισσότερη ενέργεια από τον ήλιο και από τον άνεμο, και αυτό να γίνεται όχι μόνο σε επίπεδο μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά σε επίπεδο νοικοκυριού, σε επίπεδο αγρότη, σε επίπεδο της πιο μικρής μονάδας μεταποίησης. Και βέβαια, μια Ελλάδα η οποία θα παραμείνει ισχυρή, πρωταγωνίστρια στην περιοχή μας, η οποία θα συμμετέχει ισότιμα στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, θα συνδιαμορφώνει την Ευρώπη την οποία όλοι οραματιζόμαστε, να συνεχίσουμε δηλαδή στον δρόμο τον οποίο έχουμε χαράξει μέχρι σήμερα. Αυτή την Ελλάδα μπορούμε να την κάνουμε πράξη. Είναι στο χέρι μας, λοιπόν, αν θα προχωρήσουμε σταθερά, τολμηρά μπροστά για την Ελλάδα που όλοι οραματιζόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μητσοτάκη. Η τηλεμαχία ολοκληρώθηκε εδώ. Ήταν μια τηλεοπτική παραγωγή για την οποία εργάστηκαν εντατικά οι άνθρωποι της ΕΡΤ και τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, ιδιαίτερα στους τεχνικούς μας, οι οποίοι σήκωσαν και το μεγαλύτερο βάρος αυτής της βραδιάς. Η δημόσια τηλεόραση είναι πάντοτε έτοιμη να συμβάλλει στον πολιτικό διάλογο με όρους πολυφωνίας και σεβασμού των κανόνων δεοντολογίας. Ελπίζουμε στην επόμενη τηλεμαχία, που μακάρι να μην γίνει μετά από άλλα 8 χρόνια, τους όρους διεξαγωγής να τους συναποφασίσουν, αν μη τι άλλο, η Διακομματική Επιτροπή και οι δημοσιογράφοι. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους πολιτικούς αρχηγούς για τη συμμετοχή τους. Ναι, και να είναι και με την ίδια σύνδεση, γιατί όχι. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Τσίπρα, σας ευχαριστούμε. Κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Κουτσούμπα, κύριε Βελόπουλε, κύριε Βαρουφάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας νύχτα.